Μπαίνουμε λοιπόν στην συζήτησή μας με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Κύριλο Παπασταύρου, το διευθυντή του Ριζοσπάστη και υποψήφιο με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Δυτική Αττική, και τους δύο συναδέλφους μου, την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα. Και βάζω κατευθείαν το πρώτο ερώτημα, ξεκινώ από εσάς κύριε Γεωργιάδη. Πείτε μου κύριε Υπουργέ, υπάρχει κατά τη γνώμη σας πρόκρημα για τη Νέα Δημοκρατία από το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου, ή ξεκινά το παιχνίδι πράγματι από το μηδέν? Άκουσα πολλές φορές τον κύριο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει ότι η κάλπη είναι άδεια. Τεχνικά πράγματι είναι άδεια. Είναι και πολιτικά και ουσιαστικά άδεια, ή έχει γεμίσει ήδη από το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου? Είναι άδεια, όλα ξεκινάνε από την αρχή και όποιος αυτό δεν το καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει από πολιτική. Δεν έχουμε κάνει αποκλειστικό συμβόλαιο ψήφου με κανέναν. Δεν σας δίνει ένα το αποτέλεσμα του Μαΐου? Μας δίνει μία συσπήρωση, μας δίνει έναν ενθουσιασμό, όλα αυτά προφανώς. Μια νίκη είχαμε, δεν ερχόμαστε μία ήττα, ερχόμαστε μία νίκη. Οι φίλοι μας είναι χαρούμενοι, συμμετέχουν πιο εύκολα στις εκδηλώσεις μας, τρέχουν περισσότερο. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης. Αλλά όλα αυτά δεν προδικάζουν το αποτέλεσμα της δεύτερης. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι γυρίζει το ματς. Γυρίζει? Μπορεί υπό προϋποθέσεις να γυρίσει? Έχω πλήρη σεβασμό στους συμπολίτες μου και στην απόλυτη ελεύθερη έκφρασή τους στην κάλπη. Άρα οι συμπολίτες μου μπορεί να αλλάξουν γνώμη. Άρα ναι, όλα γυρίζουν. Κύριε Θεοχαρόπουλε. Θα έλεγα ότι είναι ένα καινούριο, όχι το ίδιο μάτς, αν μιλάμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Δεν είναι επαναληπτικός αγώνας. Ακριβώς. Οι κάλπες είναι άδειες. Πράγματι, σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Συνεπώς, ο κόσμος θα επανατοποθετηθεί για την ακρίβεια. Γιατί δεν είχαμε... αρένει η σκιά του προηγούμενου αποτέλεσματος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα όμως. Ο κόσμος με ορισμένα δεδομένα έκρινε και πήγε και ψήφισε. Και αυτή τη στιγμή, έχοντας κατανοήσει και εμείς το μήνυμα του κόσμου, και το έχουμε λάβει το μήνυμα και το έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Από πού προκύπτει ότι το έχετε λάβει? Νομίζω από τα ίδια αυτά που έχει πει ο ίδιος ο πρόεδρός μας, ο Αλέξης Τσίπρας, και όλο το κόμμα. Τι εννοώ δηλαδή? Ότι καταλάβαμε τα λάθη μας, καταλάβαμε ότι σε εμάς ήταν το μήνυμα, αλλά αυτό που θεωρούμε ότι η συζήτηση έγινε την προηγούμενη φορά κυρίως για το ζήτημα της κυβερνησιμότητας. Αυτή τη στιγμή θα γίνει κυρίως για τα προγράμματα. Δεν θα αποφευθεί αυτή η συζήτηση από τη Νέα Δημοκρατία. Θα συζητήσουμε για τα προγράμματα, για το τι έχει κάνει αυτή την τετραετία η Νέα Δημοκρατία, ποια είναι η πρότασή μας στο κάθε θέμα, ποια είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, και θα κρίνουν οι πολίτες. Πάντως φαίνεται ότι και εκεί, και σε αυτό το μέτωπο των προγραμμάτων, αλλά θα έρθουμε μετά σε αυτό, υπάρχουν αυτογκόλ αυτή την περίοδο. Πάντως, από πολλές πλευρές. Θα τα συζητήσουμε φαντάζομαι στην πορεία. Πάντως όμως αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι τώρα ο κόσμος, και με βάση την ενισχυμένη αναλογική που υπάρχει σε αυτή την, σε αυτή την εκλογική μάχη, ουσιαστικά έχει να αποφασίσει μεταξύ δύο κύριων προγραμματικών σχεδίων. Το κυβερνητικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και το κυβερνητικό σχέδιο, το προεκλογικό του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα τοποθετηθεί για, αν θέλει, αν επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη του κυβέρνηση ή αν επιλέγει το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα ισχυρό προοδευτικό κόμμα, στο οποίο ως κόμμα διακυβέρνησης και όχι ως κόμμα διαμαρτυρίας, γι' αυτό παρουσιάζουμε την πρότασή μας στον ελληνικό λαό, μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά του. Πάντως σας άκουσα, δεν τολμάτε να πείτε αν επιλέγει το ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Κοιτάξτε, είπατε αν τον επιλέγει ως ένα ισχυρό προοδευτικό κόμμα. Άρα να έρθω ακριβώς, μια που το βάζετε και με προκαλείτε και έχετε δίκιο. Θα σας πω το εξής. Εμείς, ξέρετε, είμαστε το δεύτερο κόμμα. Στην εκλογική μάχη δεν κατεβαίνουμε για να χάσουμε. Επομένως, από εκεί και μετά θέλουμε να σας πω το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου. Καταλαβαίνουμε ότι το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο και είναι δύσκολο. Όμως εμείς θέλουμε να ανατρέψουμε αυτούς τους σχετισμούς. Εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτούς τους σχετισμούς. Θέλουμε να τους ανατρέψουμε. Και το πρόγραμμά μας είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, δεν είναι ένα πρόγραμμα ενός κόμματος διαμαρτυρίας. Ναι, ασφαλώς. Είναι πολύ καλό που επιτέλους ακούμε κάτι που το λέγαμε και εμείς. Δεν είναι επαναληπτικές εκλογές. Θυμάμαι ότι πολλές φορές το προηγούμενο προεκλογικό διάλογο. Δεν είναι δεύτερος γύρος. Είναι νέες εκλογές. Τελικά αποδεικνύεται ότι πράγματι δεν είναι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι ψηφίζουμε για δήμαρχο. Γιατί πολλές φορές άκουσα κυρίως τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν έβγαιναν τα κουκιά, να κοιτούσαν στις επόμενες κάλπες. Έτσι,
πηγαίναμε στις προηγούμενες εκλογές. Και μιλώντας και για το ύφος και το περιεχόμενο του προεκλογικού διαλόγου, της προεκλογικής συζήτησης, πρέπει να θυμηθούμε, ναι, ότι δεν αφέθηκε χώρος και χρόνος να μιλήσουμε προγραμματικά, βαθιά πολιτικά. Μιλούσαμε κυρίως για την πηξίδα του κάθε ενός κόμματος. Και αυτό έγινε με ευθύνη. Πάντως, στην εκπομπή αυτή, με συγχωρείτε, θα το πενευτώ. Α, ναι. Κάναμε προγραμματικές συζητήσεις και για τη δικαιοσύνη και για την οικονομία. Και για τα εθνικά θέματα. Βεβαίως. Και για την υγεία και για την εργασία. Βεβαίως, και σε δύο εκ των οποίων ήμουν παρόν και ήταν πράγματι έτσι όπως το λέτε, κύριε Χατζηνικολάου. Στην πληθώρα όμως των δημόσιων συζητήσεων, δύστυχως, την πληθώρα των δημόσιων συζητήσεων, δύστυχως, την μονοπόλησε ο προσανατολισμός, ο πολιτικός των κομμάτων, ο τακτικός προσανατολισμός. Τι θέλω να πω. Όταν έβλεπες ένα κόμμα να μιλά. Το κόμμα που εισηγήθηκε την απλή αναλογική, να μιλά για κυβέρνηση τιμένων, ανοχής, ειδικού σκοπού, και το κόμμα το κυβερνητικό να χαρακτηρίζει τερατογένεση οποιαδήποτε πιθανότητα προγραμματικής σύγκλησης, αυτό θόλωνε το μήνυμα στους πολίτες. Άρα, νομίζω ότι δύο είναι τα συμπεράσματα. Όμως, γιατί εσείς ήσασταν αυτοί που λέγατε, εγώ δεν συνεργάζομαι ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλω ούτε τον Τζίπρα, ούτε τον Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν εσείς δίνατε την αφορμή στο Μητσοτάκη να μιλάει για τερατογένεση ή για οτιδήποτε άλλο. Αφού υπήρχε ένα κυβερνητικό αδιέξοδο, τις τελευταίες μέρες αυτό είχε διαμορφωθεί. Και εμένα το ερώτημά μου είναι, τώρα το έχουμε δεδομένο. Γιατί έχουμε δεδομένη, ας πούμε, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Και αν δεν υπάρχει, μισό λεπτό κύριε Γεωργιάδη, αν η κάλπη όντως γεμίζει από την αρχή, αν έχουμε και άλλα δύο κόμματα στη Βουλή, όπως είναι η Πλεύση Ελευθερίας και η Νίκη που έφτασαν στο κατόφλι, τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση? Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, εμείς θέλουμε να κόψουμε την αυτοδυναμία, χωρίς εναλλακτική. Εσείς λέτε, εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι απλώς. Θα ξανάρθουμε στο ίδιο. Ούτε αν έχει 149. Μου το είπε εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε να πάει να βρει αλλού. Πού είναι αυτό το αλλού, πού θα το γεννήσουμε? Το μήνυμά μας και τότε και τώρα είναι θετικό. Εμείς λέγαμε, ερμηνεύσαμε και είδαμε στην απλή αναλογική μια ευκαιρία για πραγματικές προγραμματικές συγκλήσεις με πρόσωπα κοινής αποδοχής, ώστε η χώρα να αλλάξει σελίδα. Αυτό το μήνυμα ως μήνυμα επιδοκιμάστηκε από τους πολίτες. Τουλάχιστον εν μέρη. Γιατί είναι το μόνο κόμμα το δικό μας το οποίο αύξησε τόσο πολύ τα ποσοστά του. Άρα δεν θέλει να πει κάτι, αλλά του δώσανε και 41% την ίδια ώρα. Μήπως είναι μια αντίσταση αυτό που λέτε? Τουλάχιστον εν μέρη η θετική μας ατζέντα, το θετικό μας πρόγραμμα, η θετική μας ματιά στα πράγματα. Έχουμε αύξηση και των απόλυτων ψήφων και του ποσοστού. Τώρα αφήστε. Είχατε προαποφασίσει, φαίνεται, ότι θα είστε στο ρόλο της αντιπολίτευσης. Όχι, όχι. Έρχομαι στην ερμηνεία του αποτελέσματος για να ολοκληρώσω. Και απλώς το κλιμακώσατε αυτό, λέγοντας ούτε Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα, γιατί σας συνέφερε κομματικά. Αλλά το ερώτημα είναι, κάνουμε ό,τι μας συμφέρει κομματικά ή πρώτα ό,τι συμφέρει την πατρίδα? Αυτό που περιγράψαμε και αυτό που τελικά αποτυπώνεται και ως διακύβευμα πια για εμάς είναι η ανάγκη και το συμφέρον της πατρίδας και του λαού μας. Ποια είναι η ανάγκη πια λοιπόν, μετά το αποτέλεσμα το οποίο είναι και νοπό και εμφατικό? Πάντως, και σεβαστό. Μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει η χώρα να αποκτήσει μια αξιόπιστη, γνήσια προοδευτική, ισχυρή και σύγχρονη αντιπολίτευση. Εναλλακτική πρόταση. Πάντως, για να υπάρχει αντιπολίτευση, πρέπει προηγουμένως να υπάρχει κυβέρνηση. Ποιον θα αντιπολιτεύεται η αντιπολίτευση? Να το πω όσο πιο καθαρά γίνεται, κύριε Γεωργιάδη. Θέλω και τον κύριο Παπαστάβη. Όσο πιο καθαρά γίνεται, αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν εξελέγει, και είναι κατανοητό σε κάποιο βαθμό, με το σύστημα της απλής αναλογικής, το οποίο έχει αποκηρύξει, και δεν τα καταφέρει να εκλεγεί ούτε με το σύστημα της δικής του αναλογικής που το έραψε πάνω του, κοστούμι, θα έρθει το Πασόκ να του προσφέρει αυτά που του λείπουν για να πετύχει το αποτέλεσμα το οποίο ονειρεύεται και επιμένει επί μήνες να πετύχει? Θα πρέπει, αν δεν το πετύχει, δύο πράγματα να κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Πρώτον, να υπολογίσει γιατί δεν το πετυχαίνει, γιατί αυτό θα σημαίνει υποχώρηση των ποσοστών του, άρα πρέπει να δει τι πήγε λάθος. Και η χώρα. Και δεύτερον, να βρει τους τρόπους τους συνταγματικούς να πετύχει την αυτοδυναμία. Υπάρχει δυνατότητα η αριθμητική της επόμενης Βουλής να το πετύχει ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί πρέπει να κοιτάτε σε εμάς? Αυτή είναι μια απάντηση που έπρεπε να απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης. Εγώ θα σας την απαντούσα αν εκπροσωπούσα τη Νέα Δημοκρατία. Βάλτε μια τελεία. Ένα σύντομο σχόλιο για όσα ακούσατε μέχρι τώρα. Το δίλημα των επόμενων εκλογών, που πράγματι δεν είναι δεύτερος γύρος, έτσι, και εμείς επίσης το λέγαμε από την αρχή, γιατί υπάρχει και μια σύγχυση στον κόσμο. Είναι ουσιαστικά τροποποιημένο το δίλημα που υπήρχε και στην πρώτη κάλπη. Δηλαδή, εμείς βάζαμε ένα ζήτημα ότι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο κόσμος είναι απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση. Που, με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τη συζήτηση περί μη κυβερνησιμότητας ή ακυβερνησίας. Η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης ανάμεσα στα κόμματα τα οποία μοιράζονται κοινή στρατηγική και κοινό πρόγραμμα είναι υπαρκτή.
άνετα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Θα μπορούσαν να σχηματίσουν και τώρα κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μας. Δεν το κάνανε. Λέτε ότι έχουν εύκολες προγραμματικές συγκλήσεις. Εννοώ ότι έχουν πάρα πολύ εύκολες προγραμματικές συγκλήσεις και συνθέσιμα προγράμματα, όπως οι ίδιοι έχουν πει και διάφοροι εκπρόσωποι τους σε διάφορα πάνελ και στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Και νομίζουμε ότι αυτό θα αποδειχθεί και στη συνέχεια της συζήτησης. Άρα λοιπόν το δίλημα που θέταμε εμείς είναι. Στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, πόσο δυνατός θα είναι ο λαός, πόσο δυνατή θα είναι η δύναμη η οποία θα μπορεί να αντιπαλεύσει την πολιτική αυτή τη κυβέρνηση. Σήμερα νομίζουμε ότι γίνεται ακόμα πιο ορατό και σχηματικό αυτό το δίλημα, με την έννοια ότι το ερώτημα που τίθεται είναι ποια δύναμη μπορεί πραγματικά να ασκήσει λαϊκή αντιπολίτευση, όχι γενικά αντιπολίτευση, λαϊκή αντιπολίτευση, δηλαδή αντιπολίτευση από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως προκύπτει, είτε αυτοδύναμη, είτε σε συνεργασία με κάποιον άλλο. Αυτό νομίζουμε ότι είναι το κρίσιμο ερώτημα. Ναι, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Νικολάου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και στον κόμμα δεν πρέπει να λέμε ψέματα εν ώψη εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση με κάποια από τα κόμματα που είναι δεξιότερά της, δηλαδή Βελόπουλο ή Νίκη, εάν μπει στη Βουλή, αποκλείεται. Είναι σαφές αυτό που λέω. Ναι, γιατί όμως αποκλείεται. Ήρθε ο Φαΐλος από μόνος του. Ο Κρανιδιώτης ήρθε από μόνος του. Ο Φαΐλος Κρανιδιώτης δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, άρα δεν προσφέρει τίποτα στην κυβερνητική στήριξη. Προσφέρει την ψήφο των πολίτων, ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο, για αυτό που συζητάμε, για να έχουμε κυβέρνηση. Έχει γίνει το reunion τελευταίο από τη άκρα δεξιά. Δεν χρειάζεται να το προκαλέσετε. Σα άκουσα όλου, μίλησα λιγότερο από όλου, δεν διέκοψα κανέναν. Όχι, απλώ ήταν να συμπληρώσω τη σκέψη. Σα λέω όμω, ξαναλέω για να είμαι επιτέλου σοβαρά. Ο Φαΐλος δεν θα είναι στη Βουλή πολιτικός αρχηγός με βουλευτές. Στη Βουλή θα είναι με βουλευτές ο Βελόπουλος και ίσως να είναι και αυτό το κόμμα που λέγεται Νίκη. Με αυτά τα δύο κόμματα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση, διότι διαφωνούμε στα μείζωνα. Ποια είναι τα μείζωνα? Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας. Ο δυτικός προσανατολισμός της χώρας. Σε αυτά διαφωνούμε. Δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση με κάποιον που θέλει να πάει το καράβι αριστερά και θα πάει δεξιά. Δεν γίνεται. Άρα αυτοί έχουν κοπεί. Ποιο κόμμα θα μπορούσαμε δυνητικά να κάνουμε κυβέρνηση, αν μας λείπαν κάποιες έδρες? Το Πασόκ. Το Πασόκ είχε ο αρχηγός του εδώ σε εσάς και είπε. Εγώ το δέχομαι, το είπε. Το θεωρώ. Όχι, το συμφωνώ. Ούτε αλλά, έχει αλλά θεωρώ ότι είναι πολιτικά έντιμο ότι το ξεκαθάρισε καθαρά μετά. Ούτε 150 να έχει ο Μητσοτάκης. Άρα μας είπε το Πασόκ και ο κ. Ανδρουλάκης, εμένα με ενδιαφέρει να είμαι αντιπολίτευση. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι τίποτα άλλο. Πολύ ωραία. Άρα με 150. Με τον Ανδρουλάκη να λέει: εγώ δεν συμφωνώ. Δεν δίνω στο Μητσοτάκη. Και με τα δύο κόμματα δεξιότητα που σας λέω ότι είναι αδύνατο να κάνουμε κυβέρνηση, δεν έχουμε κυβέρνηση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τόσο απλά. Είπα: με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα, καλό είναι οι πολίτες να φτάσουν στην κάλπη. Επειδή ένα από τα προβλήματα που δημιούργησε η μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας της 28 Μαΐου είναι δημιουργεί μια αίσθηση βεβαιότητας νίκης και αυτοδυναμίας. Καμία τέτοια βεβαιότητα δεν υπάρχει. Διότι 146 έδρες με απλή αναλογική του 21 Μαΐου είναι λίγο μαγική εικόνα λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού των εκτός Βουλής κομμάτων που συγκέντρωσαν 16%. Γιατί μπήκαν μόνο 5 κόμματα. Γιατί φτάσανε 2 κόμματα στο 290. 296 το ένα, 290 το άλλο. Αυτό δεν είναι αναγκαστικό. Το άλλο ήταν 260. Δεν είναι αναγκαστικό. Δεν μου κάνει κανένα συμβόλαιο ότι και στις 25 Ιουνίου θα έχουμε πάλι τα κόμματα στο 290. Το 296 μπορεί να είναι 310, μπορεί να είναι 320. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν. Με 7 κόμματα στη Βουλή, η αυτοδυναμία δεν είναι καθόλου. Τι πιθανόν και 8, δεν ξέρω, ο ελληνικός λαός αποφασίζει. Η αυτοδυναμία δεν είναι καθόλου βεβαία. Με τη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι και 149 να έχει ο Μητσοτάκης, εγώ δεν δίνω ψήφο εμπιστοσύνης, δεν έχουμε κυβέρνηση. Άρα εδώ ακούω όλες αυτές τις μέρες ατέρμονες συζητήσεις. Ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ποιος θα είναι ο ισχυρός πόλος κατά του Μητσοτάκη, ποιος θα βάλει ανάχωμα στην επέλαση Μητσοτάκη και όλα αυτά. Αλλά ακόμα δεν ξέρουμε αν θα έχουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Άρα, δεν πάμε πρώτα ως πολίτες στην κάλπη να λύσουμε το μείζον που είναι να έχουμε κυβέρνηση. Και ας λύσουμε και όλα τα παρεπόμενα. Αλλά το μείζον εδώ είναι να έχουμε κυβέρνηση, κύριε Νικολάου. Το μείζον είναι να έχουμε και εξισορρόπηση της εξουσίας, κύριε Γεωργιάδη. Ξέρετε, δεν ψηφίζουμε μόνο μου επιτρέπετε κάτι από το σχόλιο. Κύρια, για βουλή. Πρέπει να πω ότι εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μάντζο ότι στη δημοκρατία πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Θα ήταν εξαιρετικά. Και για να υπάρχει ισορροπία χρειάζεται Θα ήταν εξαιρετικά οξύμορο να δεχθώ ως επιχείρημα ότι σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η εξορρόπηση της πολιτικής ισχύως γίνεται μόνο κοινοβουλευτικά.
Αυτό δεν ισχύει. Σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν ισχύει. Η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, αγαπητέ κύριε Μάντζε, και σας το λέω με ειλικρίνεια, γιατί σας συμπαθώ και μου είσαι πραγματικά πολύ συμπαθής. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Έχει ασφαλιστικές δικλείδες σε όλα τα επίπεδα. Όπως η ανεξάρτηση. Θα ήταν σαν να λέγαμε. Θέλετε να θυμηθούμε ότι όταν ο κύριο Ράμο. Αφήστε να παιδιά να πω το επιχείρημα και θα σταματήσω και θα πείτε. Θα ήταν σαν να λέγαμε ότι όταν ο αείμνησος Ανδρέα Παπανδρέου πήρε 48 και 47, εκκινδύνευσε η ελληνική δημοκρατία από την νίκη του Ανδρέα. Αυτό λέτε. Καταρχάς υπήρχε μία αξιωματική αντιπολίτευση. Σταματήστε να λέτε παλαβά πράγματα. Παλαβά πράγματα. Το ότι ο λαός σύν το Μητσοτάκη, αυτό δεν είναι κίνδυνος δημοκρατίας. Είναι επιλογή του λαού. Όταν ήταν αυτοδύναμο το Πασόκ, σεβάστηκε τις ανεξάρτητες αρχές της, ενίσχυσε τέτοιες υπονόμευσης. Ο Ανδρέας, που έφερα ως παράδειγμα, δεν είχε καθόλου ανεξάρτητες αρχές. Δεν θυμάστε καθόλου. Ήταν πρωθυπουργό 48 χωρίς ανεξάρτητες αρχές, αν δεν μπορούσε να σεβαστεί. Άρα πάλι δεν είχε αντιπολίτευση ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν είχε 48 άνδρα Παπανδρέου. Ναι, δεν είχε αντιπολίτευση ο Ανδρέας Παπανδρέου. Με 48 δεν αντιπολίτευση να έχει, δεν έμενε και τίποτα. Θέλετε να δείτε την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Ξαναλέω κύριε Μάρτιν. Αυτό δεν πρέπει να γυρίσει η χώρα. Μην λέτε παλαβά πράγματα. Το να λέτε ότι αν ψηφίσει ο κόμμας Μητσοτάκη δημιουργεί κίνδυνο για τη δημοκρατία είναι σχεδόν εσχρό. Είναι εσχρό αυτό που λέτε. Συγγνώμη, επειδή. Δεν έχει δικαίωμα ο συμπολίτη να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα όπως έχει δικαίωμα και να σας καταψηφίσει 25 Ιουνίου. Προφανώς. Είναι δικαίωμα του Ελληνικού. Εγώ μίλησα για ανάγκη για ποιοτική λειτουργία του κοινοβουλίου και της δημοκρατίας. Το κοινοβούλιο θα λειτουργήσει ποιοτικά ό,τι ποσοστό. Παρακαλώ, μιλάτε παράλληλα και δεν είναι ευχάριστο για τους τηλεθεατές. Θα σας δώσω το λόγο. Και στη συγκυβέρνηση. Τώρα το φοβάστε για την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Υπουργό σε δύο συγκυβερνήσεις. Εγώ έχω υπάρξει υπουργό σε δύο συγκυβερνήσεις. Εσείς λέτε και 149 να έχουμε δίνετε ψηφοδοσύνη εμείς όμως τον έλεγχο. Δώστε ποιο ψηφοδοσύνη, πείτε το, δεν το λέτε. Ο Αντώνης Δελαθώνας. Τα εύκολα συμπληρώματα θέλετε κύριε Γιώργη. Δεν θέλετε τις πραγματικές. Το ένα δεν σας αρέσει. Το άλλο δεν σας αρέσει. Το τρίτο δεν σας αρέσει. Δεν πείτε μας σας αρέσει να καταλάβουμε. Ποτέ για συνεργασία. Μητσοτάκη μην ψηφίσουμε. Αυτοδυναμία μην έχει ο Μητσοτάκης. Ψήφο ψηφοδοσύνη να μην δώσετε. Δεν ποτέ για συνεργασία. Δεν πιστεύετε στην εργασία. Πώς θέλει να κυβερνήσει η Ελλάδα. Και από μια σοβαρή αντιπολίτευση. Τα κακά νέα είναι ότι θα την αποκτήσετε σοβαρή αντιπολίτευση. Κάντε λίγη υπομονή. Τώρα το λέτε σωστά. Κατεβαίνετε σε εκλογές λοιπόν με σκοπό να γίνετε σοβαρή αντιπολίτευση. Και η εναλλακτική ενός άλλου τρόπου διακυβέρνησης. Αλλά σας είπε κάτι ο κ. Χατζηνικολάου. Για να έχουμε σοβαρή αντιπολίτευση, πρώτα πρέπει να έχουμε κάποια κυβέρνηση. Δεν τελειώνει η χώρα στις 25 Ιουνίου. Θα έχουμε και εναλλακτική γιατί. Τώρα μιλάμε για τις 25 Ιουνίου. Δόξα τω Θεώ, εκλογές θα έχουμε και στο μέλλον. Δεν έχει λυθεί το θέμα της κυβέρνησης. Είναι αλήθεια. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Περιμένετε κύριε Θεοχαρόπουλε. Θέλει κάτι να ρωτήσει ο Αντώνης Δελαθώνας. Να πω και τα δύο. Και να πεις και να ρωτήσεις και να σχολιάσεις. Νομίζω ότι δεν αρχίζουμε καλά. Αρχίζουμε μια υποκρισία. Κρατώ όχι ως υποκρισία μια τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη για την πράγματι αδυναμία μιας συνεργασίας με τα κόμματα. Τα αυτό δύο δεξιότερα. Αυτό. Υπάρχει όμως μια υποκρισία και από τους τρεις. Αυτό το εφεύρημα με την άδεια κάλπη, ωραία ακούγεται, αλλά δεν είναι. Η κάλπη έχει μνήμη. Και επιχείρησε ο Χατζηνικολάου δύο φορές να σας το πει και το αρνηθήκατε. Ξαφνικά όμως μπήκαμε στην κουβέντα αν είναι αυτοδυναμία σύμφωνα με τα προηγούμενα. Η κάλπη κύριε έχει μνήμη. Μισό λεπτό, έχει μνήμη. Ακόμα χειρότερα. Άρα το εφεύρημα διαφημιστικό, το ακούω και τον Πρωθυπουργό, σωστό είναι. Ακούγεται ωραία, αλλά έχει μνήμη. Έχει μνήμη ότι η Νέα Δημοκρατία πήγε εκεί, μάλιστα. Το Πασόκ πήγε εκεί, μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΣΕΦΟΕΤΑ. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν μιλάτε άδεια κάλπη. Γιατί μου καταλαβαίνετε πώ κολυμπόμαστε τώρα. Το είπα εγώ. Λοιπόν, όποιο το λέει και ο Πρωθυπουργό το λέει είναι λάθο. Διαφημιστικά είναι καλά. Γιατί έχει μνήμη, γιατί ο λαός αποφάσισε πριν μια εβδομάδα, πριν 15 μέρες, αυτό. Θα παίξει ρόλο. Βεβαίως θα παίξει. Από τι αρχίζει η τοποθέτηση του κυρίου, που δεν είναι υποκρισία, οφείλω να το πω και το είπα, του κύριου Γεωργιάδη, ότι αδυνατούμε και ο κύριος Μάντζης το λέει να συνεργαστούμε, από τα αποτελέσματα. Ό,τι λέει ο Πασόκ, εγώ πήρα 10%, πάω κάτι δύο μονάδες ακόμα, πλησιάζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας δεν λέει για νίκη, πάλι το ρώτησες και δεν λέει για νίκη. Πώς να πει 20 μονάδες. Τι θέλει να κάνει, να ηγείται της αντιπολίτευσης. Γιατί να το κρύψω με άλλωστε πολύ για το παλιότερο Μητσοτάκης. Δεν το είπατε, αλλά είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Και θα σας πω. Άρα και το ερώτημά μου είναι. Είπατε να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς, αλλά μπράβο. Δεν είπατε για νίκη εκλογική. Υπάρχουν κύριε Θεοχαρόπουλε οι διαδικασίες στο κόμμα σας τέτοιες, εκτός από τα νέα πρόσωπα, που να ανατρέψουν τους συσχετισμούς ή να τους βελτιώσουν. Να αυτό είναι ένα ζητούμενο για εσάς. Να σας πω. Πάμε. Και επειδή πρέπει να πάμε στον κύριο Βαρουφάκη.
αυτή η τοποθέτηση είναι, κλείνει τον κύκλο, τον πρώτο κύκλο της συζήτησης. Και θέλω, κύριε Θεοχαρόπουλε, να μας πείτε πού εντοπίζετε τα αίτια της εκλογικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το «γενικά εγώ φταίω, αναλαμβάνω την ευθύνη» κλπ. Δεν λέει πολλά. Ναι, όσον αφορά το αν υπάρχουν οι συσχετισμοί και τι μπορούμε να κάνουμε σε επόμενες κάλπες, να σας θυμίσω το εξής. Πρώτον απ' όλα, αυτό που τόνισα είναι ότι το δικό μας μέτωπο είναι με τη δεξιά. Εμείς δεν κοιτάμε τι γίνεται στον χώρο της αντιπολίτευσης. Δεν κοιτάμε τι γίνεται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Εξάλλου, εκεί και η κάλπη αυτή έδωσε. Είμαστε με πολύ ψηλότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς είμαστε δεύτερο κόμμα, κοιτάμε το πρώτο. Μέτωπό μας και ιδεολογικός πολιτικός αντίπαλός μας είναι η δεξιά. Είναι η Νέα Δημοκρατία και απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες και στις Ελληνίδες και τους λέμε: εδώ έχουμε τη δεξιά και έχουμε την αριστερά. Έχουμε την προοδευτική και τη συντηρητική Πάντως, πολιτική. Στην πρώτη ανακοίνωση που βγάλατε για τα αίτια της ΣΥΤΑΣ, δείχνατε το Πασόκ. Να σας πω για αυτό. Εδώ ήταν για τα αίτια της ΣΥΤΑΣ. Να σας πω για κάτι άλλο. Μετά συνέχεια για τα αίτια της ΣΥΤΑΣ σε σχέση με αυτό. Άρα, να ξεκαθαρίσουμε το πρώτο. Εμείς έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας προς τις άδικες πολιτικές, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε αυτό το μήνα στον κόσμο σε σχέση με τις πολιτικές που εφαρμόζονται παντού στο δημόσιο, στην παιδεία, στην υγεία, σε όλους τους τομείς πολιτικής. Με δικές προτάσεις. Με δικές και όχι μόνο κριτική. Όχι, βέβαια. Μάλιστα. Θα σας πω στο καθένα, αν θέλετε. Ας πούμε, στην παιδεία τι πρέπει πορεία, να γίνει, πώς πρέπει να ενισχυθεί η δημόσια παιδεία, και στα υγεία. Και στα φορολογικά. Στα φορολογικά, βεβαίως. Πώς πρέπει να μειωθούν οι έμεση φόροι, πώς πρέπει να μειωθούν οι φορολογικά, που δεν τα πήγατε καλά στην πρώτη φυκτία. Έρχομαι τώρα σε σχέση με την κάλπη. Και τα αίτια που σχετίζονται βέβαια και με το τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αφιβολία ότι το αφήγημα της απλής αναλογικής ιτήθηκε. Και εδώ, ενώ εμείς λέγαμε για την απλή αναλογική, υπήρχε στον κόσμο, επειδή αρνιόταν και τα άλλα κόμματα, και εμείς, δική μας είναι η ευθύνη κάποια στιγμή στην πορεία, αυτό δεν κατανοήθηκε απολύτως, έτσι ώστε να αλλάξουμε πιθανόν τη στρατηγική μας. Το τελευταίο μήνα τι γινόταν, υπήρχε μια πρόταση κυβερνησιμότητας και υπήρχε από την άλλη πλευρά μια πρόταση δική μας, η οποία όμως λέγαν το ένα το άλλο το κόμμα, δεν λέγαν όχι. Άρα υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Δεύτερον, υπήρξε λάθη. Ένα λεπτό. Υπήρξε λάθη. Να σας πω κι άλλο. Εγώ θυμάμαι τον Γιάννη Βαρουφάκη ακριβώς να ζητά να κάνετε προγραμματική συζήτηση. Και να σας το λέει και πολύ καιρό πριν. Πολύ καιρό πριν. Και ταυτόχρονα όμως υπήρχαν και άλλες δηλώσεις. Συγγνώμη. Στα φορολογικά για τα οποία συζητάμε τις τελευταίες δύο ημέρες, το δικό σας πρόγραμμα και το πρόγραμμα του Πασόκ είναι ολόιδια. Είναι ταυτόσιμα. Ναι, αλλά θέλετε να φορολογήσετε ακριβώς τους ίδιους για να έχετε. Τώρα μην ανοίγετε για τη φορολογία, δεν ισχύει αυτό, αλλά αν ανοίγετε να το κάνω. Προσπαθώ να απαντήσω στα αίτια. Κύριε Θεοχαρόπουλε, ένα μείζον ζήτημα όπως είναι τα φορολογικά, συμφωνείτε με το Πασόκ. Γιατί δεν τα μείωση των έμεσων φόρων, τη μείωση του ΦΠΑ και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Συμφωνούμε σε αυτά τα δύο. Και τα φορολογήσετε, συμφωνείτε. Τα ίδια πράγματα. Στην μείωση του ΦΠΑ, εκεί θα τα συζητήσουμε συνέχεια. Αν θέλετε, εδώ χρειάζεται αυτή τη στιγμή χρειάζεται ελάφρυνση. Αφήστε με να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Αφού λοιπόν συμφωνείτε σε ένα μείζον ζήτημα στην οικονομία και στη διαχείριση, γιατί δεν τα πάτε πριν από τις εκλογές και να βρείτε συγκρίσει. Γιατί δεν προσεγγίσατε. Αλλά να απαντήσω ταυτόχρονα και στα αίτια τα οποία ερωτήθηκα. Κοιτάξτε, η συζήτηση προγραμματική και προεκλογικά ήταν και δημόσια ανοιχτή. Εμείς παρουσιάσαμε τα 11 σημεία, το Πασόκ παρουσίασε τα άλλα σημεία. Το θυμάστε. Από τη μία το Πασόκ έλεγε: εγώ δεν συνομιλώ με τον υποψήφιο πρόεδρο και πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα για πρωθυπουργό. Υπήρχαν συγκεκριμένα, ο κόσμος τα αντιλαμβανόταν. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω για το μέτωπο με τη δεξιά είναι να τονίσω και την αντίφαση στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, γιατί κάνετε μια συζήτηση τόση ώρα για τις συνεργασίες, έτσι. Το Πασόκ μέχρι 21 Μαΐου έλεγε μπορεί να κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Αρκεί να μείνει ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, κύριε Χατζηνικολάου. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Άρα, οι προοδευτικοί πολίτες που μας βλέπουν τώρα και ζητούμε όλη την ψήφο των προοδευτικών πολιτών, εμείς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, οφείλουν να το γνωρίζουν αυτό. Ρωστό, μέχρι πριν 10 μέρες. Ναι. Μπορούσε με τον κύριο Γεωργιάδη, με λίγα λόγια, ή με άλλους υπουργούς. Μια που είναι εδώ. Μια που είναι εδώ το λέω. Λίγο υπερβολικό. Μια που είναι εδώ το λέω, κύριε Γεωργιάδη. Εντάξει. Λέω, είχε πει όχι στον κύριο Μητσοτάκη, όχι στον κύριο Γεωργιάδη. Άρα, οι προοδευτικοί πολίτες, καθώς πάμε σε εκλογές. Αλλά δεν το ξέρω. Λέω, αλλά καθώς πάμε σε εκλογές, οι προοδευτικοί πολίτες θα τα κρίνουν όλα. Και ταυτοχρόνω, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς δεν κρύψαμε ότι υπήρχαν αστοχίες. Ειδικά την τελευταία εβδομάδα και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως γνωρίζετε, την επόμενη μέρα και στις συνεντεύξεις του και στις δημόσιες δηλώσεις, υπήρξαν και αστοχίες. Ξέρετε κάτι, τις προηγούμενες εκλογές, αντί ο κόσμος την πραγματικότητα να πάει στις εκλογές συζητώντας τα καφενεία για τα προβλήματα που υπήρχαν τώρα, δηλαδή ο κόσμος δεν βιώνει καλά, η πραγματικότητα είναι εδώ, τα προβλήματα του κόσμου είναι εδώ, δεν έφυγαν. Αντί να συζητάμε αυτό, κατάφερε η Νέα Δημοκρατία να στρέψει τη συζήτηση σε ένα φόβο για παλαιά έτη, για άλλες πολιτικές. Ενώ η κατάσταση αυτή τη στιγμή ήταν να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα, να μην μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς. Σήμερα είδα μία έρευνα, ένα στους δύο δεν μπορεί να πληρώσει. Και εσείς συζητούσατε για τοπικά νομίσματα.
Και λοιπά. Μάλλον θυμάμαι... είστε στην επόμενη συνέντευξη τώρα. Όχι. Δεν είμαι στην επόμενη. Τα τοπικά νομίσματα δεν τα είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν μίλησε για άλλο νόμο. Κατάλαβα για το θέμα της Δήμης. Ο κύριος Βαρουφάκης μίλησε για μια πλατφόρμα πληρωμών. Πάντως, όπως πολύ καλά θυμάστε, μας χρεώνατε και το τι έλεγε ένα άλλο κόμμα τότε. Ο κύριος Βαρουφάκης. Μας τώρα το χρεώνατε στη συζήτηση. Όχι εσείς προσωπικά, αλλά στη συζήτηση λόγω της απλής αναλογικής. Ακριβώς σα είπα αυτό. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε απλή αναλογική, έχουμε ενισχυμένη αναλογική. Και το δίλημα είναι καθαρό. Μάλιστα. Θα υπάρχει μια, μια πολιτική ανωτελία, η οποία θα συνεχίσει να είναι κοινωνικά άδικη, ή θα υπάρχει μια πολιτική η οποία θα είναι προοδευτική σε όλους τους τομείς και με ενίσχυση και υπεράσπιση του δημόσιου βάλτε χώρου. Μια ανωτελία, θα έρθω σε όλους. Στο επόμενο μέρος της συζήτησης θα μετάσχουν η Κάτια Μακρύου, Αντώνης Δελατόλας και εγώ. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Έρχομαι κατευθείαν στο απλό ερώτημα. Τι έφταιξε και το Μέρα 25 στις εκλογές της 21ης Μαΐου δεν μπήκε στη Βουλή? Έχετε κάνει κάποιες πρώτες σκέψεις γι' αυτό, κάποια πρώτη εσωτερική συζήτηση? Καταρχάς να σας πω ότι στην Κεντρική Επιτροπή που είχαμε την Κυριακή, αντίθετα με άλλα κόμματα, εμείς είχαμε μια πραγματικά διαλογική συζήτηση μεταξύ μας. Πήραν το λόγο 41 συνάδελφοι, ήμασταν μέχρι τα μεσάνυχτα. Οπότε έχουμε ήδη βάλει μπροστά τη διαδικασία της αυτοκριτικής. Αλλά για να σας απαντήσω έτσι άμεσα, τι δεν πήγε καλά. Εμείς δεν καταφέραμε, δεν μπορέσαμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίσουν πραγματικά το πρόγραμμά μας. Αντίθετα, οι πολίτες, στο βαθμό που άκουσαν οτιδήποτε για το πρόγραμμα του Μέρα 25, άκουσαν μια διαστρεβλωμένη έκδοση, την οποία εμείς δεν μπορέσαμε να την αναλύσουμε και να γίνει μια συζήτηση ώστε να γίνει κτήμα του κόσμου, ανεξάρτητα από τον θα συμφωνήσω ή όχι. Κυριάρχησαν, λέτε, οι ερμηνείες των άλλων. Ναι, γινόντουσαν συζητήσεις για το πρόγραμμά μας χωρίς εμάς, το ξέρετε αυτό. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, αγαπητέ Νίκο, μία εξαίρεση σου είναι εσύ και η εκπομπή σου που μου έδωσε δυνατότητα να εξηγήσω κάποια πράγματα. Αλλά μιας και σας άκουσα προηγουμένως, μου επιτρέψει ένα σχόλιο γενικά για τη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε. Παρακαλώ. Άκουσα πριν τη συζήτηση για άδειες κάλπες και για μνήμη. Εγώ συμφωνώ και με τα δύο. Είναι άδεια η κάλπη, ξεκινάει από την αρχή, είναι νέες εκλογές. Αλλά συμφωνώ και με τον κύριο Δελατόλα ότι βεβαίως δεν έχει η κάλπη μνήμη, οι ψηφοφόροι έχουν μνήμη και πρέπει να σεβαστούμε το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια δυναμική διαδικασία. Η δική μου εκτίμηση είναι η εξής. Λίγο πολύ γνωρίζουμε τι μορφή θα έχει η κυβέρνηση. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι τι αντιπολίτευση θα βρει μπροστά της στη Βουλή. Η Βουλή έχει μεγάλη ανάγκη από μια δυνατή φωνή αριστερής, πραγματικά πλουραλιστικής και αυθεντικά οικολογικής αντιπολίτευσης. Μια φωνή που να μην φοβάται να μιλάει με πραγματικούς αριθμούς και ξέρετε, το έχουμε κάνει εμείς αυτό στη Βουλή. Εμείς δεν λαϊκίζουμε. Είμαστε το μόνο αριστερό κόμμα, ίσως στην ιστορία, που βγαίνουμε και μιλάμε για τη δημοσιονομική στενότητα, την ώρα που η κυβέρνηση, υποτίθεται συντηρητική, μιλάει για κατορθώματα και δημοσιονομική άνεση. Και βεβαίως μια φωνή αριστερή, πλουραλιστική, οικολογική, η οποία δεν φοβάται να αποκαλύπτει πρακτικές και συμφέροντα, όσο ισχυρά και αν είναι αυτά. Κύριε Βαρουφάκη, αν μου επιτρέπετε, μήπως εσείς πήγατε να στοχεύσετε σε μία αντισυστημική ψήφο, η οποία το 2015 υπήρχε, ήταν πολύ ενεργή, γιατί τότε είχαμε μνημόνια και ο κόσμος αντιδρούσε πολύ, ενώ τώρα αυτή η ψήφος πια δεν υπάρχει, τίνει να εξαλειφθεί. Δηλαδή, μήπως εσείς λέγατε, ελάτε να κάνουμε το Δήμητρα, ελάτε να κάνουμε το σχέδιο Οδυσσέας. Αυτό προκαλούσε μια αναστάτωση που ο κόσμος δεν την ήθελε και το έδειξε με το 41% στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ψήφισε δηλαδή σταθερότητα. Μήπως εκεί ήταν το λάθος σας ότι επιμείνατε στο πρόγραμμα του 2015 σε πολύ διαφορετικές συνθήκες το 2023? Θα συμφωνήσω με ένα σημείο από αυτό που είπατε. Ο κόσμος πραγματικά είναι κουρασμένος. Και θέλει ακόμα και μια επίφαση, μια επίπλαστη σταθερότητα. Αυτό είναι ξεκάθαρο και σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Όμως εμείς, πιστέψτε με, όταν εμείς λέμε ότι λέμε αυτό που πιστεύουμε και πιστεύουμε αυτό που λέμε, το εννοούμε. Εμείς δεν στοχεύουμε κάποιο κοινό. Δεν κάνουμε focus groups να δούμε τι είναι αυτό που περνάει, να απευθυνθούμε σε αυτό το κομμάτι της κοινή γνώμη και όχι στο άλλο, να ξαναθυμίσουμε στον κόσμο το 2015 ή να μην το θυμίσουμε, να θυμίσουμε το 2018. Το πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε είναι το πρόγραμμα το οποίο πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη η χώρα.
Ο Οδυσσέας, για παράδειγμα, που αντικαθιστά τον Ηρακλή, για μένα και για το ΜΕΡΑ25 συνολικότερα, είναι απαραίτητο συστατικό μιας βιώσιμης χώρας. Ανεξάρτητα ποιος είναι στην κυβέρνηση. Ανεξάρτητα το τι πιστεύετε εσείς, τι πιστεύω εγώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 εκατομμύρια κίνητα, τα οποία θα βγουν στο σφυρί ή θα μπουν μέσα σε παράγωγα, με αποτέλεσμα γύρω στα 70 δισεκατομμύρια να φύγουν από τη χώρα, να πάνε στα Cayman Islands. Αυτή η οικονομία, όποιος και να είναι η κυβέρνηση, δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Υπάρχει ένα αφήγημα από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, το οποίο όμως σιγοντάρει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, ότι είμαστε μια ανεξάρτητη κανονική χώρα της Ευρώπης και είναι θέμα τώρα πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κανονικότητα. Εμείς το ΜΕΡΑ25 δεν το πιστεύουμε αυτό. Αν το πιστεύαμε, θα θέλαμε να το πιστεύουμε. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μπορούμε να το πιστέψουμε, αλλά δεν το πιστεύουμε. Κύριε Βαρουφάκη. Οπότε όταν μιλάμε για ριζικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, το οποίο ουσιαστικά έβαλε στην κυβέρνηση το 2022 να δανειστεί 5,5 δισεκατομμύρια ή να χρησιμοποιήσει 5,5 δισεκατομμύρια από τα ταμεία για να επιδοτήσει τους παρόχους και τους παραγωγούς της ενέργειας. Κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι θέλετε να με διακόψετε. Ναι. Σας ακούω. Είπε ο Νίκος πριν ότι μιλούσατε για μια πλατφόρμα σε σχέση με το νόμισμα. Μια πλατφόρμα πληρωμών. Πληρωμών, ναι. Αλλά εγώ θα προσθέσω και άλλα πράγματα. Υπήρξε διαστρέβλωση, να είμαστε δίκαιοι. Είναι σωστό και το είχαμε πει και στο ραδιόφωνο μαζί, νομίζω ότι είχε επισημάνει Νίκο. Όμως υπήρχαν τοποθετήσεις σας, οι οποίες έφεραν στη μνήμη διάφορα θέματα που αντιμετώπισε ο ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη περίοδο, που ήσασταν κι εσείς τότε υπουργός του, τα οποία ο κόσμος τα απέρριψε εκλογικά. Το 2015. Το 2015. Και οι μνήμες αυτές. Σε μια άλλη εποχή. Για πείτε μου μια τέτοια τοποθέτηση δική μου. Είπατε νομίζω κάποια στιγμή. Πείτε μου μια δική μου τοποθέτηση τέτοια. Θα σας πω για να σας διευκολύνω και στην επιστροφή. Ναι. Είπατε κάποια στιγμή, διορθώστε με αν έχω καταλάβει, ακόμα είναι πρώτο βήμα να φύγουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή κάνω λάθος. Γι' αυτό δεν είπατε. Ποτέ. 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 Αλλά ποτέ. Από δεν έχω μιλήσει ποτέ για το ευρώ. Από το ευρώ. Το ΜΕΡΑ25 είναι βαθιά ευρωπαϊκό κόμμα. Από το ευρώ. Μην ξεχνάτε ότι το ιδρύσαμε ουσιαστικά ως κίνημα στο Βερολίνο το Φλεβάρι του 2016. Με διόρθωσε ο Νίκος. Με Πορτογάλους. Για να τελειώσω, με διόρθωσε ο Νίκος από το ευρώ. Είπαν τα στελέχη του ΜΕΡΑ25 ότι θα συγκρουστούμε με το τραπεζικό σύστημα αν χρειαστεί, ακόμη και αν το τίμημα είναι να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να είμαστε στην Ευρωζώνη. Και τελειώνω. Το αφήγημά σας δεν πέρασε και στο χώρο που εσείς εκπροσωπείτε. Αλλάζει κάτι αυτό στη στρατηγική σας? Δηλαδή, θα μπορούσατε να έχετε συγκλήσεις σε πρώτο επίπεδο με κάποια άλλα κόμματα που έχουν ορισμένες τέτοιες απόψεις, όπως είναι το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου? Βέβαια, τώρα πάτε στην κάλπη ξεχωριστά. Καταρχάς να σας πω ότι εμείς ποτέ δεν μιλήσαμε για έξοδο από το ευρώ. Οι αντίπαλοι μας μιλάνε για έξοδο από το ευρώ. Όταν εμείς λέμε τα αυτονόητα, τι λέμε? Λέμε ότι σε αυτή τη χώρα, με τη σπασμένη οικονομία, με τους μικρομεσαίους να μην μπορούν να αναπνεύσουν, με 24% ΦΠΑ, θα πρέπει το ΦΠΑ να κατέβει άμεσα από το 24%. Εμείς λέμε 15. Ας πάμε στο 19 που είναι στη Γερμανία. Έτσι, δεν λέω κάτι ιδιαίτερα ριζοσπαστικό. Λέμε ότι αυτά τα 70 δισεκατομμύρια δεν πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα μέσα από τον Ηρακλή. Λέμε ότι το υπερταμείο πρέπει να καταργηθεί, η δημόσια περιουσία να μεταφερθεί σε μια αναπτυξιακή τράπεζα για να υπάρχει μια επενδυτική ροή η οποία να παράγεται εγχώρια. Αυτές είναι προτάσεις που θεωρούμε ότι είναι καταρχάς πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, ανεξάρτητα από το αν συμφωνείτε μαζί μας ή όχι, που πρέπει να μπουν στο τραπέζι της συζήτησης. Κάθε φορά που κάνουμε όμως μια τέτοια πρόταση, ξέρετε, είμαστε από την άλλη μεριά. Ότι αν πάτε να εφαρμόσετε αυτά, θα μας πετάξουν από το ευρώ. Και τότε εμείς τι λέμε? Δεν γίνεται αυτή η συζήτηση έτσι. Αν είναι να μας πετάξουν από το ευρώ, γιατί κάνουμε τα ελάχιστα που απαιτεί η βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας, ας μας πετάξουν από το ευρώ. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα εξόδου από το ευρώ. Αυτό είχατε. Έχουμε όμως πρόγραμμα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε μια τραπεζική κρίση. Είτε αυτή είναι ευτυχισμένη. Αλλά αυτό αφήνει παράθυρο. Είτε είναι ηθελημένα. Δείχνει ότι είστε έτοιμος. Ξέρετε και κάτι, γι' αυτό, εν πάση το παράθυρο αυτό πρέπει να είναι πάντα ανοιχτό σε κάθε χώρα της Ευρωζώνης. Μην μιλάτε όλοι μαζί, παρακαλώ. Ναι. Γιατί δεν είμαι καν σωστή. Σωστά. Άκουσα τον κύριο Χατζηνικολάου να λέει ότι αυτό αφήνει ανοιχτό παράθυρο. Αυτό το παράθυρο πρέπει πάντα να είναι ανοιχτό. Δεν πρέπει να υπάρχει ταμπού. Να ξέρετε, και το λέω με τα γνώσεως και με λόγο που το λέω, ότι στην Bundesbank, στη Φραγκφούρτη, στην Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας, υπάρχει σχέδιο για έξοδο της Γερμανίας από το ευρώ. Δεν το θέλουν οι άνθρωποι, αλλά είναι υποχρεωμένοι να το έχουν. Υπάρχει στη Γαλλία, υπάρχει στην Ιταλία.
Εκεί κανένας δεν θα τους κατηγορήσει ότι είναι εθνοπροδότες, όπως γίνεται με εμάς. Επειδή λένε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο. Όπως το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης έχει ένα σχέδιο για το τι θα γίνει αν ο Ερντογάν μπει στη Ρόδο, δεν σημαίνει ότι είναι πολεμοκάπηλοι ή ότι θέλουν πόλεμο με την Τουρκία. Αυτό εμείς λέμε. Εμείς, ξέρετε, δεν λειτουργούμε στρατηγικά. Σας λέμε αυτό που πραγματικά πιστεύουμε. Ότι το σύστημα Δήμητρα, ότι η κατάργηση του Ηρακλή είναι απαραίτητα στοιχεία μιας βιώσιμης χώρας. Κυρία, και είμαστε διαδεδομένοι να εισπράξουμε και το πολιτικό κόστος. Το γεγονός ότι ένα κόμμα από όμορο χώρο, όπως είναι για παράδειγμα η Πλεύση Ελευθερίας, κατάφερε να τερματίσει εκτός Βουλής βεβαίως, αλλά με μεγαλύτερα ποσοστά από τα δικά σας, αυτό σας προβλημάτισε? Ότι κάποιος άλλος πήρε ένα μέρος της δικής σας δύναμης, την οποία είχατε μέχρι το βράδυ των εκλογών? Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με την εκτίμησή μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Πλεύση Ελευθερίας πήρε ψήφους από εμάς. Αν θέλετε να το συζητήσουμε, αλλά δεν είναι τη στιγμή. Πήγε καλύτερα από εσάς. Το κατά πόσον οι χώροι είναι όμοροι. Και η νίκη πήγε καλύτερα από εμάς, αλλά δεν θα κάτσω δεν να σκάσω. Δεν είναι όμοροι χώροι. Επειδή κάποιοι είναι ορθόδοξοι με υποστήριξη. Δεν θα σας το ρωτούσα, δεν ναι, είστε όμοροι χώροι. Κάτι, εδώ κάνετε ένα λάθος. Κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Θεωρείτε ότι είναι όμοροι χώροι επειδή κάποτε ήμασταν μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πώς ορίζεται όμορος χώρος, ανάλογα με τις πολιτικές. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και το θέτω σε όλους, δεν το θέτω μόνο στο συγκεκριμένο κόμμα στο οποίο λέτε. Για τα κόκκινα δάνεια, ποια είναι η πολιτική σας? Για το χρηματιστήριο ενέργειας, ποια είναι η πολιτική σας? Για τις εξορίξεις, ποιες είναι οι πολιτικές σας? Γιατί εμείς σκύβουμε πάνω στα προβλήματα του κόσμου, της φύσης, της κοινωνίας μας. Και λέμε ότι αυτές είναι οι θέσεις μας. Και καλούμε να κριθούμε εμείς, αλλά και οι άλλοι, ανάλογα με αυτές τις θέσεις. Εγώ δεν βλέπω να είναι όμοροι χώροι όσο αφορά αυτά που σας είπα. Θέλω να δω ποιες είναι οι πολιτικές. Ένα τελευταίο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Τα οποία παρουσιάζονται. Αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί άκουσα χτες το βράδυ τον Αλέξη Τσίπρα στη Νίκαια, αν δεν κάνω λάθος. Να είστε καλά. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα στη Νίκαια να λέει: μην ψηφίσετε μικρότερα κόμματα, είναι χαμένη ψήφος. Και θέλω ένα σχόλιο σας γι' αυτό. Και με αυτό να κλείσουμε. Εντάξει, με βάζετε σε μια θέση που θα το πω κι εγώ. Χαμένη ψήφος είναι μια ψήφος για ένα κόμμα το οποίο ήταν κάποτε αριστερό, το οποίο έχει αγκαλιαστεί, σφίχτα αγκαλιαστεί με όλες τις πολιτικές της Τρόικας, με τις εξορίξεις, με το χρηματιστήριο ενέργειας το οποίο το εισήγαγε. Για μας χαμένη ψήφος δεν είναι, κερδισμένη είναι η ψήφος για ένα κόμμα, σαν το Μέρα 25, που θα βάλει στη Βουλή, και θα γίνει αυτό, θα δείτε, μια ανάσα είμαστε και εμείς, και αυτή η ανάσα θα αναπληρωθεί. Ένα κόμμα που θα βάλει στη Βουλή μια πραγματική αριστερή φωνή, πλουραλιστική, πραγματικά αυθεντικά οικολογική και μια φωνή που το έχουμε αποδείξει 4 χρόνια τώρα, ότι μιλάμε με αριθμούς. Ποιο ήταν το κόμμα το οποίο προειδοποίησε στην αρχή της πανδημίας ότι θα έχουμε τουλάχιστον 10% ύφεση, όταν όλοι οι άλλοι ποιούσαν την ίσαν? Αυτή η φωνή πιστεύω ότι είναι χρήσιμη για τη Βουλή. Και ξέρετε, δεν το πω εγώ, ο πολίτης θα αποφασίσει. Οι πολίτες θα αποφασίσουν. Αυτή τη φωνή τι θέλουν στη Βουλή? Αν ναι, είναι στο χέρι τους. Ευχαριστούμε θερμά το γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, θα τα πούμε και πάλι στην πορεία προς τις εκλογές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Επιστρέφουμε στο τραπέζι μας. Θέλω να πάω στον διευθυντή του Ριζοσπάστη, τον κύριο Παπασταύρου. Ακούσαμε τώρα κάτι που είχε ενδιαφέρον, το περί όμορων πολιτικών χώρων κλπ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δείχνει να επιμένει, κύριε συνάδελφε, κύριε Παπασταύρου, στο 5 κόμματα ή 6 κόμματα, αλλά στην ουσία 2 πολιτικές. Μήπως αυτό είναι ισοπεδωτικό? Μήπως είναι ισοπεδωτικό να λέτε ότι την ίδια πολιτική υπηρετούν? Το υπενιχθήκατε και πριν, λέγοντας, κοιτάζοντας τους τρεις απέναντί σας και λέγοντας μα μπορούν να κάνουν κυβέρνηση και τώρα μεταξύ τους. Και αν είναι και 6 δηλαδή. Πάλι το ίδιο. Το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι τα προγράμματα. Και εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα των προγραμμάτων. Τις προάλλες ανακοινώθηκε η αιαρινή έκθεση της Κομισιόν, η οποία προβάλλει μια σειρά δεσμεύσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τα κράτη-μέλη και οι οποίες καθορίζουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικό. Μέσα σε αυτές τις δεσμεύσεις υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες αντιλαϊκές επιλογές. Παραδείγματος χάρη, προβλέπεται ότι πρέπει να επεκταθούν πληστηριασμοί. Προβλέπεται ότι πρέπει να υπάρχουν διεύρυνση της φορολογικής βάσης, που σημαίνει στην πραγματικότητα περαιτέρω φορολογία των εργαζόμενων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, ιδιαίτερα των μικρών επαγγελματιών.
προβλέπονται μια σειρά κατευθύνσεις για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας. Ποιο από αυτό τα κόμματα, ποιο από αυτά τα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, αμφισβητούν αυτές τις κατευθύνσεις? Θέλω να πω δηλαδή αυτό. Από αυτές που αναφέρατε, μπορεί ο επιμέρους ΣΥΡΙΖΑ να έχει διαφορές. Μπορεί να έχουν, αλλά δεν αλλάζουν την ουσία της πολιτικής. Να μπούμε στο φορολογικό, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συζήτηση γύρω από το μείγμα της φορολογίας στην πραγματικότητα. Γιατί δεν αμφισβητείται το κύριο ζήτημα. Ποιο είναι το κύριο ζήτημα? Το κύριο ζήτημα είναι ότι το 95% των φορολογικών βαρών το σηκώνουν οι εργαζόμενοι και τα μεσαία στρώματα, οι μικροί επαγγελματίες. Και το 5% το σηκώνει το μεγάλο κεφάλαιο. Να σας πω για μένα ποιο είναι το βασικό θέμα στο οποίο είμαι απέναντι και στα τρία κόμματα σαν πολίτης αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα φορολογικά. Το είπε το πρωί στο Real FM ο κύριος Λιαργόβας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου. Ότι κανείς δεν μιλάει για τη φοροδιαφυγή. Μιλάτε όλοι για το πώς θα αλλάξετε το μείγμα. Αλλά κανένας δεν λέει πώς θα χτυπηθεί το μαύρο χρήμα και η φοροδιαφυγή. Μπορώ να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό? Παρακαλώ. Υπάρχει φοροδιαφυγή, αλλά υπάρχει και νόμιμη φοροαπαλλαγή και φοροδιευκόλυνση σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, σε εφοπλιστές, σε τράπεζες. 50 μέτρα φορολογικής ασυλίας για τους εφοπλιστές που τα ψηφίσανε μαζί. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει. Φοροδιαφυγή στη μικρή και μεσαία τάξη δεν υπάρχει? Φοροδιαφυγή προφανώς και υπάρχει και στη μικρή και μεσαία τάξη. Παντού υπάρχει. Αλλά θα δούμε τη μεγάλη εικόνα ή το μικρό. Εντάξει. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η εφορία κυνηγάει το φουκαρά, ο οποίος κλείνει το μαγαζάκι του. Έτσι, και αφήνει τον μεγάλο, όχι παρανομώντας, αλλά με νόμο. Του αφήνει τη δυνατότητα να απαλλάσσεται, του δίνει φορολογικά προνόμια. Άρα λοιπόν με αυτό το κριτήριο πρέπει να σταθούμε απέναντι στις πολιτικές. Και να σας πω τώρα, να κάνω και ένα σχόλιο και έτσι, λίγο γενικό, έτσι, δεν θέλω να... Παρακαλώ. Αν θέλετε, αυτό το ζήτημα που κρίνεται αυτή τη στιγμή είναι το αν θα επιλέξουμε μια κατεύθυνση της χώρας σύγκρουσης με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και, αν θέλετε, και ορισμένες μια λογική ρήξης εντός ευρώ, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια λογική η οποία έχει χρεοκοπήσει. Την είδαμε, έγινε κυβέρνηση αυτή η λογική, μας οδήγησε ουσιαστικά εδώ που μας οδήγησε, επανέφερε τη Νέα Δημοκρατία το 2019. Σήμερα, πολύ μακριά από αυτό, ενίσχυσε τη Νέα Δημοκρατία. Θα πούμε λίγο και στη συνέχεια για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, άρα το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ότι ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, τα φτωχαλαϊκά στρώματα πρέπει να σκεφτούν σε ένα άλλο πλαίσιο, σε μια άλλη κατεύθυνση. Σε μια λογική, δηλαδή, στρατηγική σύγκρουση με την πολιτική που μας έχει φέρει εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπασταύρου. Κύριε Μάντζο, ΣΥΡΙΖΑ πέρασε τις τελευταίες μέρες, το είπε πριν ο κύριος Χαρόπλος, πριν από την προηγούμενη κάλπη, τρικυμία με τις δηλώσεις ορισμένων στελεχών του. Φαίνεται ότι έχετε πάθει κατρούγκαλο κι εσείς τις τελευταίες μέρες. Το λέω αυτό. Το λέω γιατί βλέπω ότι κάποια από τα στελέχη σας κάνουν, ο κύριος Παραστατίδης για παράδειγμα, κάνουν κάποιες δηλώσεις που ή εκφεύγουν του πλαισίου του προγραμματικού της, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ ή έχετε κρυφή ατζέντα, όπως λένε οι της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Χρονοπούλου, να προσθέσω για να... Επίσης, η κυρία Χρονοπούλου. Ένα σαρδάμ μιας φράσης. Μετά είπατε για τα, είπατε για τα χρόνο, μερίσματα 15%. Το λατινικά. Πρέπει να το λέμε όλοι. Λάθος η λέξη σαρδάμ. Λάθος διατύπωση. Λάθος ρήμα. Το σαρδάμ δεν είναι μια φράση ολόκληρη. Μετά όμως είπατε... Παλιές αναμετρήσεις. Κύριε Μάτζιο, για να απαντήσετε ολοκληρωμένα. Ναι, παρακαλώ. Μετά όμως είπατε τα μερίσματα 15%, άρα μια εταιρεία που έχει 24% φόρο και συν 15, 22, 30 το έβαλε.
Δηλαδή δεν είναι και λίγο. Αυτή είναι η πρόσθεση σκέψη. 37. Τι είναι σκέψη. Πρόσθεση σκέψη. Όχι, είναι η πρόσθεση τη ζωή. Όχι, όχι. Θα σα πω γιατί. Γιατί 22% είναι ο φόρο τη εταιρεία και αν είναι και 15 το μέρισμα. Τόσο κάνει. Και μάλιστα είναι παραπάνω από 37. Είναι λάθο η πρόσθεση. Γιατί το 15 έρχεται στο ήδη φορολογημένο κατά 22%. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα θέματα. Με συγχωρείτε, αλλά επειδή τυχαίνει να είμαστε στην αγορά. Καταρχάς, και πολύ καλά κάνετε. Καταρχάς να πω κάτι σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα πριν τον κύριο Θεοχαρόπουλο να λέει ότι είμαστε πολύ πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ακόμα και η εικόνα της δεύτερης προεκλογικής περίοδου πιστοποιεί το αντίθετο, μάλλον. Για μόνο το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία βάλει κατά του ΠΑΣΟΚ συστηματικά το τελευταίο καιρό, κάτι ίσως λέει για την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Κάτω, και μιλώντας, κύριε Δρατόλ, όχι προφανώς, επειδή είπαμε ότι η κάλπη έχει μνήμη, και ο λαός έχει μνήμη, και άλλα βλέπει. Όλο διορθώνει σήμερα. Είναι 8.30. Λοιπόν, σωστό. Εδώ κι άλλη διόρθωση προ τα κάτω. Να φύγω. Είναι καλό να διορθώνετε. Τα ελλείμματα είναι καλό να διορθώνετε. Το θέμα είναι πώς θα αποτραπεί η παντοδυναμία τη δεξιά. Εκεί θα ερχόμουν. Εκεί θα ερχόμουν, κύριε Θεοχαρόπουλε. Εκεί θα ερχόμουν σε αυτό που δεν καταφέρατε. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχετε αλληλοεξοδοθεί. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, το να αποκτήσει η χώρα μια αντιπολίτευση, το είπα και πριν. Όταν έχει μια κυβέρνηση ή θα έχει, αν έχει μια κυβέρνηση με αλλεργία στον έλεγχο. Και έχεις και μια αναξιόπιστη αντιπολίτευση τόσα χρόνια, η ανάγκη είναι να έχεις μια ποιοτική αντιπολίτευση. Και πώς την έχεις την ποιοτική αντιπολίτευση? Με ποιοτικές προτάσεις, την κοινωνική κατοικία, την ενεργειακή δημοκρατία, τα ζητήματα της διαχείρισης της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, με το πλαφόν στη Λιανίκη, τη φορολόγηση των υπερκερδών που γίνεται όλη αυτή η συζήτηση των ουρανοκατέβατων κερδών των εταιρεών ενέργειας, το ΠΑΣΟΚ τα έβαλε στη δημόσια σφαίρα από τον Φεβρουάριο του 2022. Άρα αυτή είναι μια ποιοτική αντιπολίτευση. Η ποιοτική αντιπολίτευση λοιπόν έχει ένα θετικό πρόγραμμα, μια θετική ατζέντα. Και ξέρετε, είναι άδικο και προκλητικό την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, θα το πω, να στρέφει το βλέμμα προς το ΠΑΣΟΚ και να του καταλογίζει αντιλαϊκά μέτρα φοροεπιδεωμής και φορομπηχτικής πολιτικής. Και εγώ ρωτώ, είναι φορομπηχτική πολιτική, κύριε Γεωργιάδη, η μείωση των φόνων στη μισθωτή εργασία, η αύξηση του αφορολόγητου στην οικογένεια με παιδιά, είναι Παγκόσμια Μέρα των Γονέων σήμερα? Είναι αντιλαϊκή και φορομπηχτική πολιτική η μείωση των έμεσων φόρων που αρνείστε τόσους μήνες μέσα στη μεγάλη κρίση να κάνετε? Και είναι αυτά τα μέτρα για τους πολλούς άδικα? Είναι άδικο ταυτόχρονα να έχουμε μια επιβάρυνση? Πού? Να εξηγήσω λοιπόν τι είναι η κλιμακωτή προοδευτική φορολόγηση στα μερίσματα. Ως τα πρώτα 50.000 ευρώ ισχύει το 5% που είναι ο χαμηλότερος συντελεστής φορολογικός σε όλη την Ευρώπη. Από εκεί και πάνω, οτιδήποτε υπάρχει θα πάει με 10%. Αυτή είναι η πρότασή μας. Το υπερβάλλον και μόνο. Η Γαλλία έχει μηδέν. Το υπερβάλλον. Το υπερβάλλον και μόνο. Η Γαλλία. Στα μερίσματα, νομίζω, ναι. 34%. Στα μερίσματα, ναι. Ή στα αποθηματικά, δεν νομίζω. 34% η Γαλλία. 51% η Ιρλανδία. Η Αμερική. 30% το Βέλγιο. Θα σα ρωτήσω σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μου επιτρέπετε να σα ρωτήσω. Να ολοκληρώσω απλώς την πράξη. Έχουν την πράξη. Και κάποιες χώρες να ολοκληρώσω μηδέν. Την πράξη. Και αν το μέρισμα. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν είναι 70.000 ένα μέρισμα, σήμερα πληρώνει 3.500 φόρο, θα πλήρωνε 4.500. Αυτό το χιλιάρικο δεν νομίζω ότι ρίχνει την ελληνική οικονομία στα βράχια. Αν το μέρισμα υπερβαίνει και τις 100.000, ο μερισματούχος, όχι επιχείρηση. Πάντως παίζει και ένα ρόλο σε ποια γειτονιά ζούμε. Ο και τι κάνουν οι άλλες χώρες γύρω. Το παραπάνω και μόνο από τα 100.000, ο μερισματούχος θα πλήρωνε με 15. Αυτό σημαίνει κλιμακωτό. Απλώς για να ολοκληρώσω, κυρία Μακρύ. Θα το κάνετε αυτό για ιδεολογικούς λόγους ή για να σας αποφέρετε? Και τα δύο. Θα σας πω. Μισό λεπτό να σας ρωτήσω. Γιατί εγώ διάβαζα χτες τα στοιχεία. Και για ιδεολογικούς. Και τα δύο είναι. Θα σας πω γιατί. Μισό λεπτό. Γιατί διάβαζα τα στοιχεία που λέει ότι με το 10% που ίσχυε στα ταμεία του κράτους μπήκαν 150 εκατομμύρια. Με το 5% που κατέβηκε τώρα από τη Νέα Δημοκρατία, στα ταμεία του κράτους μπήκαν 280 εκατομμύρια. Γιατί προφανώς κάποιοι αισθάνθηκαν μεγαλύτερη ασφάλεια και πήραν μεγαλύτερα μερίσματα. Άρα λοιπόν, για οικονομικούς λόγους, αυτό δεν θα αποφέρει. Γι' αυτό σας ρώτησα, θα το κάνετε για ιδεολογικούς? Αυτό που λέτε. Και μόνο. Αν το δούμε δημοσιονομικά, αυτό εξηγείται από τη συγκυρία. Είχαμε ύφεση, υπήρξαν ρυθμοί ανάπτυξη, αυτό προκύπτει. Γεννάτε η φορολογική βάση αυτή. Μα σας λέω για το 19 και το 20. Δεν είχαν μεταβληθεί τόσο τα δεδομένα. Είχε ύφεση τον προηγούμενο χρόνο. Δεν είχαν μεταβληθεί τα δεδομένα. Δεν σας λέω για το 22 που αν το βλέπαμε ανάπτυξη. Αν το δω από την αναπτυξιακή πλευρά, θα είχε νόημα κανείς να κοιτούσε τα μίδια ανεμόμενα μερίσματα. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα, προσελκύουν επενδυτές και ζητούν, κατευθύνουν την αγορά ώστε να κρατά
τα μερίσματα μέσα στην εταιρεία, να τα επανεπενδύει, να τα κάνει ανάπτυξη, να τα κάνει θέση εργασίας. Αυτό είναι μια αναπτυξιακή προοπτική και μια αναπτυξιακή ματιά στα πράγματα. Ερώτημα. Γιατί αλλάξατε τη θέση σας? Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ανακοίνωσε 15% φορολόγηση στα μερίσματα από το πρώτο ευρώ. Και αυτό ήταν και το πρόγραμμα Χριστοδουλάκη. Μετά λοιπόν βγαίνετε και λέτε τελικά όχι από το πρώτο ευρώ. Πολύ ωραία ερώτηση. Όταν αυτή. Βγήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέτε όχι από το πρώτο ευρώ. Εγώ θα το πάω από τα 50.000 ευρώ και θα κλιμακώσω μετά και στα 100.000. Και τελικά σήμερα δεν υπάρχει και στο πρόγραμμά σας. Μπήκα εγώ μέσα να το δω. Τα έχουν, μόνο, λέει, αλλάξει, μόνο τα αυτό έχουν το κατεβάσει. Θόρυβο που έγινε. Εγώ έχω διαβάσει πολύ καλά το πρόγραμμά σας. Τα παρουσιάζαμε στον Αντένα κάθε βράδυ. Μπήκα λοιπόν να βρω αυτά που έβρισκα πριν από 3 εβδομάδες και δεν βρήκα τίποτα. Το έχετε αλλάξει 3 φορές και σήμερα το έχετε αποσύρει. Τι πολιτική είναι αυτή. Γιατί είναι κρίσιμο και έχει να κάνει με την αξιοπιστία ενός κόμματος. Πράγματι. Εγώ θα σας πω ότι εμείς πρώτοι και μόνοι κάναμε δημόσια διαβούλευση πάνω στο πρόγραμμά μας. Το κάναμε. Κάναμε δημόσια διαβούλευση. Ανοίξαμε έναν διάλογο με κοινωνικούς φορείς, με την κοινωνία των πολιτών και καταλήξαμε μετά από μήνες διαβούλευσης σε μια ανοιχτή πλατφόρμα διαδικτυακή. Καταλήξαμε το Δεκέμβριο σε άξονες πολιτικής. Παρουσιάστηκα στην κεντρική μας επιτροπή. Στη συνέχεια. Παρουσιάστηκαν στους βουλευτές μας, στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, στην κοινωνία ξανά και στις 5 Μαΐου ο πρόεδρος τα παρουσίασε προεκλογικά ώστε να γίνει βάση συζήτησης, προγραμματικής σύγκλησης πρώτα με τους πολίτες και μετά με τα κόμματα αν υπήρχε το αποτέλεσμα. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Μήπως και αυτό και το μεν πρόγραμμα, το προγραμματικό της διαβούλευσης και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα είναι στην ιστοσελίδα μας. Το λέω αυτό κυρίως όχι να απαντήσω σε εσάς, που είναι ο προέρχοντας το ερώτημά σας. Όσο στη μονταζιέρα της Νέας Δημοκρατίας, που από χθες προσπαθεί να βρει δράκους. Ξέρετε, για να κλείσω, γιατί πρέπει να κλείνουμε θετικά. Βάλτε μια τελεία. Όχι, για να πάω στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Θεοχαρόπουλο. Είναι άδικο, επιμένω. Ένα θετικό πρόγραμμα κοινωνικής δικαιοσύνης και φορολογικής δικαιοσύνης που κατανέμει δίκαια τα φορολογικά βάρη, να το βλέπει κανείς ως αντιλαϊκό. Εμείς ξέρετε τι θέλουμε. Εμείς θέλουμε ένας νέος άνθρωπος να ξυπνά σε ένα σπίτι με χαμηλό ενίκιο, στο οποίο θα ζει και με χαμηλό λογαριασμό ρεύματος, θα βγαίνει στο δρόμο, θα παίρνει ένα λεωφορείο σύγχρονο και ασφαλές, θα φτάνει σε μια δουλειά στην οποία θα δουλεύει 8 ώρες. Ακούγονται τόσο εύκολα. Και θα δουλεύει. Όχι. Αυτό δεν τα έχουμε όμως, Χατζη Νικολάου. Και θα δουλεύει για ένα καλό μισθό. Και θα γυρίζει, κύριε Γεωργιάδη, και στο δρόμο προς το σπίτι θα μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ και θα αγοράζει τα προϊόντα στο ράφι στην τιμή που τα αγοράζουν οι Ευρωπαίοι συμπολίτες. Χωρίς κουπόνια. Αυτό ονομάζεται κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι το καλύτερα υγιής και πλούσιος παρά φτωχός και άρρωστος. Αυτό δεν είναι παραμύθι. Αυτό δεν είναι παραμύθι. Αυτό είναι ζωή. Αυτή είναι η καταπληκτική ποιότητα ζωής. Μπορεί να με κάνει και ψιλόξαμε το γαλανομάτι, γιατί πάντα μου έλειπε από μικρός. Πάντως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αυτό είναι πραγματικότητα. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, αλλά το θέμα είναι να παρουσιάζουν τα κόμματα ένα πρόγραμμα. Για να φτάσουμε εκεί. Για να φτάσουμε. Το να λέω θέλω να είμαι ψηλός, όπως το είπε γαλανομάτης, πλούσιος και υγιής. Αυτό δεν είναι παραμύθι. Αυτό είναι πολιτική στόχευση ενός κόμματος το οποίο το βρίσκει και αποδοτικό και δίκαιο. Η ωραία που ακούγεται. Λοιπόν, ελάτε, βάλτε μια τελεία, κύριε Μάτρο. Με φορολογική δικαιοσύνη, ισχυρό κράτος δικαίου, διαφάνεια, λογοδοσία. Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε το λόγο. Και έχετε γεμίσει τον τόπο απευθείας αναθέσεις, κύριε Γεωργιάδη. Αν το είχατε πάει σαν ανοιχτό. Κύριε Μάντζο, βάλτε μια τελεία, παρακαλώ. Για αυτού. Για αυτό το παραμύθι που περιέγραψε. Κύριε Μάντζο, θα ήταν λιγότερο. Έχετε μιλήσει το διπλό χρόνο από όλου. Παρακαλώ, βάλτε μια τελεία. Ελάτε. Μου επιτρέπετε με τη σειρά. Καταρχά, λέει ο κύριο Μάντζο, θέλω να ζω σε μια πόλη που τα ενίκια θα είναι χαμηλά, το ρεύμα θα είναι φθηνό, τα προϊόντα θα είναι φθηνά, οι συγγενείε θα είναι τζάμπα και όλοι θα έχουν δουλειά και όλοι θα πάνε καλά και τη ζωή θα ρισάμε. Προφανώ όλοι θέλουμε τα ίδια. Αφού λίγο να το πούμε την πραγματικότητα. Να δούμε το δρόμο. Μια χώρα που θα έχει πολύ φτηνά ενίκεια σημαίνει ότι θα έχει σπίτια με ακίνητα που έχουν χαμηλή αξία. Γιατί το ακίνητο, το ενίκιο τι είναι, η απεικόνηση τη αξία του ακινήτου. Ναι. Τα είχαμε την εποχή του Πασόκ του Μνημονίου, τη Χροκοπία. Θα πολύ φτηνά τα ενίκεια. Γιατί δεν πωλείται ούτε ένα ακίνητο, όλα κλείνουν τα μαγαζιά. Τότε ήταν φτηνά τα ενίκεια. Αυτό λέτε. Βεβαίω. Η real estate είναι ανάπτυξη. Εγώ δεν διέκοψα κανένα. Θέλω να σα παρακαλέσω να μην με διακόψετε. Ξαναλέγω να μιλάμε τώρα σοβαρά. Όχι, όταν το μόνο που λες είναι χαμηλό ενίκιο, σημαίνει να πέσει η αξία των ακινήτων. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες ακινήτων να μην έχουν περιουσία, όσοι ασχολούνται με την οικοδομή να μην έχουν δουλειά και το καθεξής. Είμαι πολύ περήφανος, κύριε Χατζηνικολάου, στη δικιά σας ημερίδα ήμουνα, ως υπουργός ακόμα, όπου παρουσιάζω τα στοιχεία του real estate τη τετραετία που είχα τιμή να είμαι υπουργός ανάπτυξης
και είχαμε μία από τις πιο χρυσές περιόδους ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων στην νεότερη ελληνική ιστορία. Ένας από τους λόγους που ανέβηκαν τα ενίκια λοιπόν είναι ότι πήγε πάρα πολύ καλά το ακίνητο. Και έδωσε δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο. Και συνέβαλε πολύ στο να πέσει η ανεργία. Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Θα πάρετε το λόγο με τη σειρά σας. Που έχει παίξει πολύ αρνητικό ρόλο σε ορισμένα σημεία στο κέντρο της Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι ένα ειδικό παράδειγμα. Έτσι. Δεν είναι το σύνολο της χώρας, δεν είναι το σύνολο της χώρας το κουκάκι. Γι' αυτό όμως, κύριε Γεωργιάδη, θα κάνετε. Γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον. Προσπαθώ να εξηγήσω λοιπόν ότι το να λέμε γενικώς θέλω να είμαστε όλοι τρισευτυχισμένοι, πλούσιοι, υγιείς και φανταστικοί, δεν υπάρχει κανένα που θα διαφωνήσει σε αυτό. Όλο το αυτό δεν ονομάζεται ρύθμιση της αγοράς. Αυτό είπατε. Ρύθμιση. Κύριε Γεωργιά, να σας βάλω στο Airbnb μια πρόταση δική μας για να απαντήσετε. Να γίνει προγραμματική συζήτηση. Ένα φυσικό προσκουνάκι, τρία το πολύ. Δεύτερο. Και όχι σε νομικά πρόσωπα. Απαντήστε σε αυτό. Σε προγραμματική. Μία-μία δουλειά. Δεν απαντάτε. Μα θα σα πω. Γι' αυτό μην ανεξέλεγε το Airbnb. Όπω θέλω εγώ. Πρώτα απ' όλα, Airbnb πήγε και επί ΣΥΡΙΖΑ και δεν θυμάμαι να κάνει. Σας λέω πώς να το ρυθμίσουμε τώρα. Τέτοια ρύθμιση. Σας λέω, καλά, προχωράει η ζωή. Τέτοια ρύθμιση. Προχωράει η ζωή. Δεν έχω υπόψη μου να έχει τώρα καμία πόλη στην Ευρώπη. Καλά, εντάξει. Γιατί αυτό εντάξει η ρύθμιση θα σήμαινε εντάξει μεγάλο πλήγμα στην αγορά ακινήτων. Το να έχει ένα φυσικό μεγάλο πλήγμα. Τρία. Όχι μικρό. Μέχρι τρία. Πάμε λίγο. Άλλο είναι η ρύθμιση, μέσω άλλο αυτό. Ανάκαμψη και ανθεκτικότητας όπως έκανε η Ιταλία, η Ισπανία. Εμείς κάναμε, όπως ξέρετε, το σχέδιο για το σπίτι για τους νέους. Το δώσατε στις τράπεζες. Βάλαμε διπλάσια χρήματα. Δεν είπαμε αυτό. Βάλαμε διπλάσια χρήματα. Το πρόγραμμα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και θα το ενισχύσουμε και έτσι περαιτέρω. Γιατί αποδεικνύεται ότι έχει μια πραγματική κοινωνική ανάγκη την οποία καλύπτουμε. Αγώ. Πάμε τώρα. Ως προς τους φόρους. Για να μην μπερδεύουμε πάρα πολύ τον κόσμο. Για να βγάλει μια χώρα και να καταλάβει πόσο πρέπει να βάλει π.χ. τον φόρο στο μέρισμα, δεν πρέπει να πει απλώς η Γαλλία έχει τόσο, η Ιρλανδία έχει τόσο. Αυτό είναι λάθος. Πρώτα απ' όλα ο φόρος, πρέπει να δεις πρώτα το φόρο εισοδήματος, που έχει μια επιχείρηση που πληρώνει, και μετά το φόρο στο μέρισμα. Η Ιρλανδία έχει φόρο εισοδήματος 12. Όσο φόρο και να σου βάλει στο μέρισμα, με 12% φόρο δεν έχει σημασία να τη συζητάμε να κάνουμε σύγκριση. Εμείς έχουμε 22. Ξεκινάμε με 10 μονάδες πάνω. Στο βασικό φόρο που είναι το εισόδημα, το μέρημα είναι ο μικρός χώρος. Δεύτερον, δηλαδή, πρέπει να δεις. 12,5% φόρο λέω στα κέρδη και 51% στο μέρισμα. 12,5% κέρδη. Εμείς ξεκινάμε με 22. Και 51% στο μέρισμα. Ναι, αλλά τα κέρδη είναι ο μεγάλος φόρος. Δεν είναι το μέρισμα μικρό. Ξέρετε, η Ιρλανδία για τους νεοφιλελεύθερους έχει ιδιαίτερη αξία. Επανέρχομαι. Η Ιρλανδία είναι μια χώρα χαμηλής φορολογίας, γι' αυτό και πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μάλιστα, λόγω του ότι είναι πολύ μεγάλα φορολογικά, ειδικότερα σε μεγάλες επιχειρήσεις. Δεύτερο πρέπει να κοιτάξει σε ποια γειτονιά βρίσκεσαι. Εμείς βρισκόμαστε σε μια γειτονιά που οι γειτονικές μας χώρες έχουν όλες, και ανταγωνιστικές, Βουλγαρία, Κύπρος κλπ. 5% ή 0. Πάμε και χωρίς το γειτονιά είναι 0. Το θέμα είναι μη γίνει Βουλγαρία σε όλα και στους μισθούς και σε όλα. Άρα, πάμε λίγο με τη σειρά. Εάν πας σε μια γειτονιά που η φορολογική σου πολιτική σε καθιστά μη ελκυστικό επενδυτικά, αυτό που θα γίνει θα είναι να έχεις λιγότερες επενδύσεις και τελικά να εισπράττεις και λιγότερα λεφτά από το συγκεκριμένο φόρο. Είπε πριν ο κ. Μάντζος, και τον τιμώ αυτό, θα τον αναδείξω εγώ τις επόμενες μέρες πολύ. Το ρώτησε η κυρία Μακρύ. Η πρόταση για το μέρισμα έχει χαρακτηριστικά δημοσιονομικά ή ιδεολογικά. Προς τιμήν του είπε και τα δύο. Και δηλαδή, για να το εξηγήσω λίγο εγώ, τι θα πει και τα δύο. Και τα δύο σημαίνει, ακόμα και αν δεν αποδίδει δημοσιονομικά, ακόμα και αν είναι λάθος δημοσιονομικά, εμείς το θέλουμε για θέμα πουλήσιμο στον κόσμο ότι χδέρνουμε από τους βγάζουν λεφτά. Αυτό πιστεύω. Γιατί είμαστε σοσιαλιστές. Αυτό που λέτε στην ομάδα αλήθεια τώρα. Αυτό σημαίνει αυτό που είπα. Αυτό κάνετε τώρα. Εγώ σας λέω λοιπόν. Και μάλιστα θα σας εξηγήσω εγώ τι σημαίνει αυτό που είπα. Θα μου επιτρέψετε να ερμηνεύσω τον εαυτό μου μόνος μου. Δεν σας το λέω εγώ. Το είπατε πριν εσείς. Είπατε. Είναι μια επιλογή και αποδοτική και κοινωνικά δίκαιη. Αυτό σας λέω. Όχι κοινωνικά δίκαιη, ιδεολογική. Όσο και να με διακόψετε. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι η ιδεολογία μας. Θα μου το πείτε, θα μου το απαγορεύσετε. Να σας πω κάτι. Αντιπολίτευση δεν θέλετε να σας κάνουμε. Πάμε λοιπόν. Δεν θέλετε να κάνουμε. Ψαράδες να γίνουμε. Βασικά θέλω να με αφήνετε να μιλάω όπως εγώ χωρίς να μιλάτε πάνω μου. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά και σε όλα τα άλλα τα βρούμε. Μπορείτε να τις κρατήσετε. Είναι να βλέπουν οι πολίτες η αλαζονία και η παντοδυναμία που μπορεί να οδηγήσει. Έχω μείνει σιωπηλό. Δεν έχω διακόψει κανένα. Δεν με έχουν να πείτε από μια κουβέντα. Μπορώ να ολοκληρώσω. Σε λίγο θα μας πεις ότι είσαι και φουκαράς. Φουκαράς δεν είμαι, αλλά εγώ δεν θυμάμαι να διακόπτω τον κύριο Μάντζο ένα δευτερόλεπτο. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, στους τηλεθέατες που βλέπουν να έχουν λίγο δικαιοσύνη. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν, για να το καταλάβουμε. Ο κύριος Μάντζος είπε προηγουμένως στην κυρία Μακρύ. Μα είχαμε από ύφεση το 19, πήγαμε σε ανάπτυξη. Και έτσι και απέδωσε την αύξηση
του φόρου από τα 150 στα 280. Μα βεβαίως, ένας από τους λόγους που από ύφεση είχαμε ανάπτυξη είναι γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη μείωσε τους φόρους, όχι μόνο στα μερίσματα. Μείωσε το φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Μείωσε το φόρο στις επιχειρήσεις από το 28 στο 22. Mm-hmm. Μείωσε το φόρο της προκαταβολής του φόρου που το πήρατε το Σαμάρα 50 και το κάνατε 100. Το ξαναπήγε 50 στα φυσικά πρόσωπα και 80 σε επιχειρήσεις. Μείωσε το φόρο στο μέρισμα. Ναι. Και ούτω καθεξής. Και αφού μειώνεται τόσο φόρο, γιατί μειώνεται στο γάλα και στο ψωμί. Τι σας φταίει το γάλα, το ψωμί και το κρέας. Το σύνολο της φορολογικής μας πολιτικής λοιπόν έφερε επενδύσεις. Και οι επενδύσεις γύρισαν την οικονομία. Ποιες επενδύσεις? Από την ύφεση στην ανάπτυξη. Τα φαντς είναι επενδύσεις και real estate μόνο, κύριε Γεωργιάδη. Φαντς και real estate, δεν έχει άλλη επένδυση. Προλίγου, και εγώ θα μιλάω από εδώ γιατί όσο και διακόπτω θα το πω, θέλω. Προλίγου είπε ο κύριος Μάτους στην κυρία Μακρύ. Μα ή πήγατε από την ύφεση, από εποχές ύφεσης, εποχές ανάπτυξη. Σωστά. Γιατί πήγαμε από εποχές ύφεσης. Την ανάπτυξη για να παίρνετε μεγαλύτερο ΦΠΑ. Από εποχές ύφεσης, εποχές ανάπτυξης. Γιατί, γιατί ήταν άνθρωποι λογικοί, μειώσανε τους φόρους, προσελκύσανε επενδύσεις και επειδή προσελκύσανε επενδύσεις, τελικά για να καταλήξω, εισπράττουμε και περισσότερα χρήματα. Τα φαντς για τους πληστηριασμούς προσελκύσατε. Τα φαντς για τους πληστηριασμούς προσελκύσατε. Τα φαντς για τους πληστηριασμούς που με προκαλεί ο κύριος Θεοχαρόπουλος, ήταν το φτώ, θα σκάσω να το πω αυτό. Όταν ορκίστηκα υπουργός ανάπτυξης 9 Ιουλίου του 2019 και μπήκα πρώτη μέρα στο γραφείο μου, μου δώσαν και ένα πίνακα με τα τηλέφωνα της ΕΠΑΛ, της Duvalue, της Intrum, των βασικών funds δηλαδή. Για να ξεκινήσετε και την πρώτη κατοικία, σας τα δώσαμε. Όχι, διότι στα funds αυτά είχε πουλήσει τα δάνεια ο Τσίπρας και ο Τσακαλώτος. Γι' αυτό υπήρχαν στην τελευταία. Και γιατί ο πρωθυπουργός σας το 2021 δεν έχει γίνει μέχρι τώρα πρώτη κατοικία και παρατείνω την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τα φαντς τα φέρατε εσείς. Γιατί έλεγε ο πρωθυπουργός σας 2020 ότι παρατείνω την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τι έκανε παράταση. Για να επανέλθω και να επανέλθω. Επειδή αυτή η κουβέντα πλέον είναι ντεμοντέ. Ντεμοντέ δεν είναι τα σπίτια του κόσμου. Κύριε Γεωργιάδη, οι πληστηριασμοί στα σπίτια στην πρώτη κατοικία που χάνονται. Στη Χαλκιδική είδαμε έναν 80χρονο για εγγύηση του σπιτιού του. Κάνατε. Είδαμε τώρα, βλέπουμε πρώτη κατοικία πληστηριασμού. Ντεμοντέ δεν είναι. Εκλογική εκστρατεία. Τρεις μήνες με αυτά. Λέτε ντεμοντέ το πρόβλημα βιωσιμότητας. Ξεσπιτώνεται ο κόσμος. Το Θεοχαρόπουλο. Ντεμοντέ είναι η πολιτική σας. Εσένα λέω ντεμοντέ. Εσένα. Κύριε Γεωργιάδη, όσο και μιλάτε στο ελληνικό, θα σας μιλάω στο πληθυντικό. Και ντεμοντέ είναι η πολιτική σας. Έχω το λόγο. Δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία. Ξέρετε γιατί. Γιατί με αυτά τα επιχειρήματα κάνατε εκλογές και φάγατε 21 μονάδες στο κεφάλι. Ότι ο κόσμος θέλει να του παίρνει τα σπίτια. Μην λέτε τα ίδια. Αυτό σας έδωσε ο κόσμος. Μην λέτε τα ίδια. Σας έδωσε πας για να πληστηριάζετε τα σπίτια. Ο κόσμος ξέρει. Ότι είναι ντεμοντέ ότι ο κόσμος βγαίνει έξω από τα σπίτια του με επιλογή δική σας. Ο κόσμος ξέρει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα πληστηριασμών φτιάχτηκε από τον Τσακαλώτο. Για την πρώτη κατοικία σας μιλάω. Ο κόσμος ξέρει ότι η πρώτη κατοικία έγινε επί Τσίπρα. Το 2020 έχω βρεθεί σταμάτησε την προστασία ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή. Έχω βρεθεί σε πάνελ τον κύριο Στρατούλη που έλεγε πως τον συλλάβανε επί Τσίπρα σε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Αυτά τα έχουμε και πει τότε ο πρωθυπουργός σας 2020 στη Βουλή. Και είμαι, γιατί έλεγε την οπαράταση στην προστασία ένας της από τους υπουργούς γιατί το που έλεγε συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα και η Τρόικα μου κράδε με το χαρτί του Τσακαλώτου. Για πρώτη κατοικία. Για πρώτη κατοικία, κύριε. Που έλεγε ο Τσακαλώτος ο Ευκλήδης. Αυτά που ζήσαμε σε όλες τις περιοχές. Πάγατε πόρτες. Ότι 30 Ιουνίου του 2019 θα φύγει η προστασία πρώτης κατοικίας. Ο Τσακαλώτος του Τσίπρα. Demonde. Λοιπόν, όλα αυτά θα σας και τα έχετε ψηφίσει και τα έχετε κάνει και τα ξέρει ο κόσμος. Θα και γι' αυτό σας καταψήφισε. Εντάξει. Με αυτή την αλαζονία γι' αυτό σας καταψήφισε. 25 Ιουνίου γιατί αφού γίνατε κυβέρνηση, φέρατε τα φαντς, πήρατε τα σπίτια του κόσμου, κάνατε την ηλεκτρονική πλατφόρμα πληστηριασμού, έστε και μας πουλάτε πνεύμα. Δεν τζιμπάει ο κόσμος πια. Δεν τζιμπάει ο κόσμος πια στα ψέματά σας. Με αυτή την αλαζονία. Αν θέλετε να γίνετε σοβαρό κόμμα, με αυτή την αλαζονία να αρχίσετε να λέτε σοβαρά πράγματα. Δεν είναι ντεμοντέ η προστασία στη Βουλή όταν ψηφίσατε την πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών και το γραφείο μου είναι Ακαδημίας 84. Σκεφτείτε να λέτε τώρα ντεμοντέ την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τι θα πείτε αν εκλεγείτε. Τι θα πείτε αν εκλεγείτε 25 Ιουλίου. Μπαχλαρώνατε τη ζωή Χρυστοπούλου του Παναγιώτη Λαβαζάνη. Δεν έχετε τι να πείτε τώρα. Του σταματάγανε τους πληστηριασμούς. Και φανερό. Μετά ξέρετε τι κάνανε κύριε Χατζηνικολάου. Επειδή πήγαινε ο Λαβαζάνης και οι άλλοι και πιάναν τους φωτογράφους,
κάνα τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας για να μπορεί να γίνει πληστηριασμός. Αν λέτε τώρα ντεμοντέ την προστασία της πρώτης κατοικίας, αύριο 26 Ιουνίου, αν θα εκλεγείτε, ξέρετε τι θα κάνετε. Μην μου πουλάτε με ένα πνεύμα. Όλα αυτά, κύριε Θεοχαρόπουλε, κύριε Γεωργιάδη, τα έχετε κάνει εσείς. Κύριε Γεωργιάδη, ελπίζω να μην η αλαζονία σας αφήνει να μην οδηγήσει στην πρόσβαση. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να υπάρχει και ένα βιντεάκι που ο Θεοχαρόπουλος κατηγορεί τον Τζίπρα για αυτούς τους πληστηριασμούς. Για την πρώτη κατηγορία. Τώρα το θυμήθηκα. Κύριε Γεωργιάδη, έχετε μπερδευτεί. Επειδή μάλλον τον Ντεμοντέτο θα λέει ευγενικά σε εσάς. Μιλάτε για τους γενικούς πληστηριασμούς και όχι για την πρώτη κατοικία. Πληστηριασμοί γίνονται παντού και το ξέρετε. Πληστηριασμοί ευρύτεροι. Στους γενικούς σας εντάξει. Πληστηριασμοί γίνονται και μεταξύ ιδιωτών. Κύριε Γεωργιάδη, μεταξύ ιδιωτών. Μεταξύ ιδιωτών σας πήγε που συζητάμε. Είναι ένα φάρμα ιδιωτών. Από το φάρμα και από το κράτος. Τι λέτε τώρα. Από την τράπεζα το πήγε. Δεν με το κράτος. Από την τράπεζα το πήγε. Εσείς κύριε Γεωργιάδη, προχωράτε. Για τους γενικούς πληστηριασμούς είναι εντάξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας εξηγώ ότι έχουμε προτείνει για τους γενικούς πληστηριασμούς 120 δόσεις. Ρύθμιση. Χαμηλά επιτόκια και δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Μας λέτε ντεμοντέ. Να ξέρει ο κόσμος. Όποιο φαν του παίρνει το σπίτι, το φαν αυτό στην Ελλάδα το έφερε ο Αλέξης Τσίπρας το 2016. Εντάξει. Όλα τα άλλα που συζητάμε τώρα, τώρα είναι παραμύθια. Τώρα το 21 και το 22. Θέλετε, κύριε Γεωργιάδη, αφού τα λέτε ωραία, θέλετε να μας πείτε και ποιος έφερε την προστασία της πρώτης κατοικίας πριν την καταργήσει Αττική 2. Η προστασία της πρώτης κατοικίας μπήκε με τον νόμο Κατσέλη. Το νόμο 38-69-10, νόμο κυβέρνησης Πασόκ, ως έκτακτο μέτρο την εποχή της χρεοκοπίας της χώρας και καλώς μπήκε τότε. Τι καλώς μπήκε. Και καλώς μπήκε. Ο Μητσοτάκης είπε ότι κρύφτηκαν πίσω από αυτό. Καλώς μπήκε τότε. Καλώς μπήκε τότε. Καλώς μπήκε τότε. Διότι ήταν η Ελλάδα σε εποχή πολύ μεγάλη χρεοκοπίας. Όσο μια οικονομία πηγαίνει, κύριε Μάτζε, στην κανονικότητα, τόσο έκτακτα μέτρα αφαιρούνται. Μπορείτε να μου δείξετε μία χώρα με οικονομία κανονική που λειτουργεί που έχει γενική απαγόρευση πληστηριασμού πρώτης κατοικίας. Μπορούμε να δείξουμε μία. Καλά, αν τώρα αντικειμενική αξία είναι μέχρι 300.000 ευρώ. Υπάρχει μία τέτοια χώρα. Αντικειμενική αξία. Μία χώρα τέτοια που μου δείξετε. Μέχρι 300.000 ευρώ αντικειμενική αξία. Δεν μπορώ να σας κάνω δεύτερο φροντιστήριο πώς δουλεύει η οικονομία. Γι' αυτό το κάνω απλό. Μπορείτε να μου δείξετε ως υπουργός ανάπτυξης 4 χρόνια που τους ρυθμούς ανάπτυξης πέτυχα εγώ δεν τους έδωσαν ύπνο. Ξαναλέω λοιπόν τώρα. Λέω λοιπόν τώρα, μπορείτε να μου πείτε μία χώρα που εφαρμόζει αυτό που λέτε. Την προστασία των ευάλωτων. Τον ευάλωτο το έχουμε κάνει εμείς. Στον πτωχευτικό νόμο που έχουμε ψηφίσει. Στον πτωχευτικό νόμο που έχουμε ψηφίσει. Στον πτωχευτικό νόμο που έχουμε ψηφίσει. Υπάρχει ειδική κατηγορία για την προστασία των ευάλωτων, που βεβαίως πρέπει να προστατεύονται. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός που έχουμε ψηφίσει. Λειτουργεί καλύτερα από το προηγούμενο, όχι όσο θα θέλαμε, όχι όσο θα θέλαμε, το τονίζω. Όχι είστε... όσο θα θέλαμε, το τονίζω. Αλλά λειτουργεί πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Να πω ότι στο διάμεσο των 4 αυτών ετών έχουν ρυθμιστεί πάνω από 38 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια, άρα δεν είναι όλα όπως ακριβώς τα λέτε. Ξαναλέω όμως, για τους ευάλωτους, εμείς η Νέα Δημοκρατία τους προστατεύουμε, γιατί εμείς πιστεύουμε στην προστασία του λαού, των πραγματικά ευάλωτων. Αυτό είναι μέσα στο νόμο μας. Άλλο σας ρώτησα, έχετε να μας πείτε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που έχει ένα νόμο κατά τον τρόπο που το προτείνετε εσείς. Μία. Μα μου δείξτε μία. Η προστασία της πρώτης κατοικίας. Μία, ναι, μία, όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Μία, έχετε να μου δείξετε. Θεωρείτε ότι η χώρα μας δηλαδή έχει τους ρυθμούς ανάπτυξης. Άρα δεν έχετε να μου δείξετε καμία. Όχι, ένα λεπτάκι. Εσείς γιατί για να δώσουμε ένα δίκιο στον κύριο Παπασταύρου, είπατε πριν ότι ζούμε στην παραμυθένια χώρα. Ο κύριος Παπασταύρου, που είναι έντιμος, εγώ το κουκουέ το σέβομαι, ως πραγματικό ιδεολογικό αντίπαλο. Ξέρετε γιατί. Γιατί λέει το κουκουέ, ξέρετε τι λέει. Λέει αυτά που λέτε εσείς εδώ. Θα σας τα κόψει η Ευρώπη, αυτό δεν λέτε. Και έχετε δίκιο. Γιατί εκεί είναι η ψευτιά. Βγαίνετε στον κόσμο και υπόσχεστε πράγματα που ξέρετε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία τα απαγορεύει. Απαγορεύει, τα απαγορεύει. Το 68-69. Η προστασία πρώτης κατοικίας. Απαγορεύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία της προστασίας πρώτης κατοικίας. Δεν ξέρω ότι είναι μνημονιακή υποχρέωση να λάβει ο Τσίπρας η παραδόθηση κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άρα δεν είμαστε κανονικότητα. Άρα δεν είμαστε κανονικότητα. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη γι' αυτό. Μα δεν υπάρχει στην Ευρώπη πουθενά, σας λέω. Πριν σας περιέγραψα κάτι μου λέει ότι είναι παραμύθι. Σας εξηγώ στην Ευρώπη αυτό που προτείνετε.
Δεν υπάρχει ηγέτες στο ΚΚΕ. Πείτε να βγούμε από την Ευρώπη και πείτε την αλήθεια. Μην λέτε ψέματα. Αυξάνονται οι άνθρωποι κοντά στο ποσοστό φτώχεια. Οι άνθρωποι θέλει να ρωτήσει η κυρία Μακρύ. Σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ έπεσαν δύο μονάδες. Παρακαλώ. Κάτι θέλει να ρωτήσει η κυρία Μακρύ. Το ιδιωτικό χρέος για το οποίο συζητάτε, τι χρωστάνε οι πολίτες δηλαδή, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αν είστε κυβέρνηση, εσείς θα το βρείτε μπροστά σας. Όσο και αν τσακώνεστε τώρα, εσείς θα το βρείτε μπροστά σας. Εγώ απλώς δεν θέλω να υποσχόμαστε τον κομμάτι να το παρακαλώ. Ένα δεύτερο είναι η ακρίβεια, η οποία δεν έχει υποχωρήσει. Αποκλιμακώνονται τα τρόφιμα τόσο αργά που δεν ξέρω πότε πραγματικά θα πέσουν οι τιμές. Και προσέξτε, εχθές η μεγαβατόρα είχε 23 ευρώ και είχε φτάσει 308 και τώρα έχει πέσει στα 23. Και τα καύσιμα είδα πριν από λίγο την τιμή του πετρελαίου στα 72 δολάρια το βαρέλι. Τι γίνεται κύριε Γεωργιάδη, πέφτει η ενέργεια, πέφτει τα καύσιμα, τα τρόφιμα μένουν στο Θεό. Τι θα κάνετε γι' αυτό? Η Ελλάδα έχει όλο το 23 το δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε 27 χώρες, 26. Πού να πάμε? Δεν ξέρω το καταλάβετε σας λέω. Άρα είμαστε η Ελλάδα στον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Έχει τον Μάρτιο, τώρα το Μάιο ακόμα χαμηλότερο. 11,1% και είμαστε η δεύτερη χαμηλότερη σε πληθωρισμό τροφίμων χώρα στις 27 χώρες της Ευρώπης. Αυτό θεωρείται αποτυχία εσείς? Το πάσο, γιατί άρα εσείς δεν θεωρείτε ότι πρέπει να κινητοποιηθείτε να κάνετε κάτι? Φυσικά πρέπει να κάνουμε. Η πολιτική μας αποδίδει. Τι λέμε εμείς? Πάμε και φορολογούμε εκτάκτως τα κέντρα των δηληστηρίων. Παίρνουμε λεφτά από τα ΚΕΤ των δηληστηρίων. Τα οποία έχετε εισπράξει, γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι δεν τα έχετε εισπράξει. Εγώ δεν είμαι στο γενικό λογιστή για να ξέρω τη ροή της εισπράξης. Ξέρω ότι έχουν καταλογιστεί. Αν τα χρήματα θα προωθούν από εκεί. Το άλλο είναι ταμιακό που συζητάμε. Τα χρήματα που πληρώνει το Market Pass είναι από τα δηληστήρια. Τελεία. Πάμε λοιπόν τώρα. Ένα ευρώ. Πώς είναι από τα δηληστήρια και το δίνετε στο Pass? Κύριε, μα λέτε πράγματα, κύριε Γεωργιά, δεν ισχύουν. Πώς δουλεύουν τα κράτη? Πώς δουλεύουν τα κράτη? Τα κράτη έχουν δύο πράγματα. Ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλά. Έχουν το ταμείο. Αλλά ένα ευρώ δεν έχετε πάρει από τα δηληστήρια. Πώς λειτουργούν? Και την ίσπραξη, τον καταλογισμό. Στα δηληστήρια έχουν καταλογιστεί 650 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχετε πάρει ευρώ, ένα ευρώ, σας ξέρω. Δεν ξέρω πότε έχουμε πάρει. Εντάξει, αφού εσείς το λέτε, η κυβέρνηση δεν έχει γενικό λογιστήριο. Έχετε πάρει 350, λέτε, από τις εταιρείες ενέργειας. Έχουμε ψηφίσει τον νόμο και έχουν καταλογιστεί τα λεφτά αυτά. Δεν έχετε πάρει, αλλά δεν έχετε πάρει. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν πληρώνει το Market Pass, κύριε Δελατόλα, από τα λεφτά των δηληστήριων. Και τι κάνουμε? Δίνουμε το 10% σε κάθε συμπολίτη που ξοδεύει λεφτά στο σούπερ μάρκετ ή κάποιο άλλο κατάστημα. Άρα από ό,τι πληρώνεις το 10% σου φεύγει αν παίρνεις το Market Pass, άσε 10% πιο κάτω. Έχουμε πολεμήσει τον πληθωρισμό και έχουμε πάει πια στο 10% πληθωρισμού τρόφιμα, 26 από τους 27. Άμα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, σίγουρα θα είμαστε πια σε πολύ καλό σημείο. Market Pass όμως θα μπορείτε να δίνετε, γιατί είδα τα στοιχεία της Κομισιόν, όπως τα έχουμε δει όλοι μας φαντάζομαι, που λένε για πολύ στενότερη δημοσιονομική πολιτική του 24 και πια ενίσχυση μόνο σε πολύ ευάλωτους. Είναι από τα δηληστήρια, δεν αφορά το δημοσιονομικό σκέλος καθόλου. Δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Είναι άσχετο. Θα συνεχίσετε Market να φορολογίζετε τα δηληστήρια. Έχουμε πει, όσο ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός για τα τρόφιμα, οι φόροι από τα μεγαλύτερα κέρδη των μεγάλων εταιριών, όπως τα δηληστήρια, θα πηγαίνουν για να βοηθάνε αυτούς οι πολίτες μας. Εμείς το είπαμε χθες. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να δηλαδή, μιλάμε για τα δηληστήρια. Εμείς το είπαμε χθες. Μιλάμε για τα δηληστήρια. Έχουμε ψηφίσει νόμο στη Βουλή. Αυτό είναι η ιδεολογική επιλογή. Ελάτε, κύριε Θεοχαρόπουλε. Πάρα πολλά δύο λόγια. Παρακαλώ. Μόνο ένα τελευταίο για να καταλάβει ο κόμμας παρακολουθεί. Επειδή αυτή είναι μεγάλη και με αφορούσε και ως αρμοδιότητα μέχρι προχθές, η μεγάλη διαφωνία με την αντιπολίτευση ήταν γιατί μειώνει το ΦΠΑ στα τρόφιμα για να πέσει η ακρίβεια. Και εμείς λέγαμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η Ισπανία, στην οποία η κυβέρνηση Σάντσες πήγε το ΦΠΑ 0 στα τρόφιμα, έχει όλο το 23 σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα από την Ελλάδα, μεγαλύτερες τελικές τιμές από την Ελλάδα και τώρα στις εκλογές τους λένε. Έχει μεγαλύτερη μείωση. Και, όχι μεγαλύτερη μείωση. Μεγαλύτερη μείωση σε σύγκριση. Η Ισπανία έχει βγει από τον Απρίλιο 12,8% πληθωρισμό στα τρόφιμα. Μιλάμε 10,1%. Από 16,5 πήγε 12,8. Και εμείς από 14,1 11,1. Άρα μειώθηκε. 3,7%. Κύριε, αυτό είναι ο μήνας Απρίλιος. Το ΦΠΑ τον έκανε 0 τον Ιανουάριο. Το Μάρτιο για 16,8 σας λέω. Λοιπόν, δεν λειτουργεί αυτά στην οικονομία. Η Ισπανία τώρα έχει ανακοινώσει ότι θα επαναφέρει το ΦΠΑ στα τρόφιμα και θα φτιάξει ένα μηχανισμό
για να δίνει απευθείας τα λεφτά στους πολίτες που χάνει από το ΦΠΑ. Δηλαδή αυτό που κάναμε εμείς από την αρχή. Οι Κύπροι κάνουν λάθος. Οι Πορτογάλοι κάνουν λάθος. Παρακαλώ, κύριε Μάρτη. Η Πορτογαλία έχει πολύ μεγάλη θερμότητα. Παρακαλώ, ο κύριος Θεοχαρόπουλος έχει το λόγο. Παρακαλώ, μην με κάνετε να φωνάζω. Έλεος. Ελάτε, κύριε Θεοχαρόπουλε, είστε και νέοι άνθρωποι. Να μιλήσουμε και λίγο. Μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλο διαρκώς. Πονοκέφαλο έχουν πάθει οι τηλεθεατές. Παρακαλώ. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Θεοχαρόπουλε. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι ότι με αυτή την κυβέρνηση αυξήθηκαν τα έσοδα από το ΦΠΑ στα τρόφιμα, τους έμεσους φόρους και όλους τους έμεσους φόρους, 4,5 δις το 2022 και 1,5 δις το πρώτο τετράμινο του 2023. 6 δις το σύνολο. Αυξήθηκαν τα έσοδα από τους έμεσους φόρους. Σε συνθήκες πληθωρισμού. Δεν χρειάζεται να αυξήσεις τους φόρους για να παίρνεις περισσότερα έσοδα από φόρους. Κάνεις αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, μια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Τι κάνεις ουσιαστικά, μια ιδεολειπτική πολιτική που παίρνει συνεχώς φόρους από τους μεσαίους, από τους φτωχούς. Τι κάνει, ουσιαστικά κρατάει τους συντελεστές στο ίδιο υψηλό επίπεδο και εκμεταλλεύεται την ακρίβεια, πάει στο γάλα, πάει στο ψωμί και παίρνει περισσότερα λόγω της ακρίβειας. Πάει στη βενζίνη, παίρνει περισσότερα λόγω της ακρίβειας, ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάει στο λίπασμα στον αγρότη και παίρνει περισσότερα. Αυτό συμβαίνει σήμερα. 6 δις παραπάνω. Κοιτάξτε τα νούμερα πόσο μεγάλα είναι τώρα που σας λέω, σε σχέση με ό,τι συζητούσαμε και συζητούσατε προηγουμένως, σε σχέση με τα ποσά. Επίσης, τι λέμε εμείς, γιατί ακούστηκε προηγουμένως, σήμερα μια που μιλάμε. Σήμερα, πια που μιλάμε, από σήμερα αφήνει πλέον τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Γιατί δεν πρόβλεψε. Το διαψεύδει. Καλά, το διαψεύδει, αλλά ισχύει. Γιατί όσοι είχαν χρέη. Το διαψεύδει και το ταμείο, όχι μόνο. Το διαψεύδει, αλλά ισχύει. Ισχύει. Όταν πάει το διαψεύδει το ταμείο και ισχύει. Θα σας πω γιατί ισχύει. Πώς γίνεται να το διαψεύδει το ταμείο και να πας σε έναν ιδιωτικό φορέα να μπορείς να κάνεις ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Το διαψεύδει το ταμείο και ισχύει. Όποιος δεν έχει πληρώσει τα 722 ευρώ. Του χρέους του 22. Μα με συγχωρείτε, πώς γίνεται να διαψεύδει μπορεί το να πάει ταμείο στο δημόσιο, και να ισχύει. Κύριε Χατζηγολάου, θα σας πω ότι δεν θα επικαλεστεί ο ασφαλισμένος στη δήλωση του ταμείου. Ναι, δεν θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Είναι διαφορετικό θέμα το να πάει στο δημόσιο και να κάνει εξετάσεις και διαφορετικό να πάει ως ελεύθερος επαγγελματίας όπως μπορούσε στον ιδιωτικό τομέα να κλείσει ένα ραντεβού για να είναι υπέρηχο. Ξέρετε τα ραντεβού που είναι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και να έχει την ασφαλιστική του κάλυψη. Αυτό δεν θα ισχύει. Αυτό σας λέω σε σχέση με τα 722. Άρα εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα ζητήματα. Έλυγε χθες αυτή το θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Λέω όμως. Αυτό λέτε για 800.000. Ναι. Το οποίο εμείς τι λέμε. Λέμε ρύθμιση οφειλής για να λυθεί, όχι αυτό μόνο, να λυθεί συγκεκριμένα όλο το ζήτημα. Ρύθμιση οφειλής 120 δόσεις και χαμηλά επιτόκια. Η πρότασή μας επίσης για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η πρότασή μας είναι, δεν αφήνει, γιατί ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για όσους κρύφτηκαν πίσω από τον νόμο Κατσέλη. Για στρατηγικούς κακοπληρωτές, έτσι μίλησε. Εμείς, ακούστε πώς μίλησε για όλο τον κόσμο που δεν μπορούσε και προστάτευε την πρώτη κατοικία. Υπάρχουν, κατά τη γνώμη σας, κάποιοι που χρησιμοποίησαν τον νόμο Κατσέλη ενώ θα μπορούσαν να πληρώνουν για να αποφύγουν για το χρέος. Να αποφευθεί αυτό. Η πρόταση δική μας. Υπάρχουν. Για να αποφευθεί αυτό, ακούστε τώρα την πρόταση μας. Υπάρχουν, γιατί καταγγέλλεται τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είπε ότι προστατευόταν για άνθρωποι στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Το ανέφερε γενικά στην πρότασή της Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μακρύνα, να πληρώσω και θα σας καλύψω. Ο ένας στους τέσσερις απερίφθηκε από τα δικαστήρια και μάλιστα του έρχεται και αναδρομικά να πληρώσει όλο το ποσό και μετά επιτόκια και με τις δόσεις. Στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, μέσα στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αφού διαβάζουμε καλά τα προγράμματα, δεν υπάρχει ούτε μία κουβέντα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εμείς τι λέμε. Μέχρι 300.000 ευρώ αντικειμενική αξία και αν οι δαπάνες. Οι δαπάνες διαβίωσης σου σε σχέση με τα εισοδήματα έχουν ένα συγκεκριμένο όριο. Άρα αποφεύγονται όλες αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Χατζηνικολάου, που αν υπήρχαν κάποιες, με αυτή την πρόταση που κάνουμε, μέχρι 300.000 αντικειμενική αξία, και μάλιστα το Κουκουέ μας κατηγορούσε από την αντίθετη κατεύθυνση, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Και η Νέα Δημοκρατία ήταν εντελώς αντίθετη. Το Κουκουέ ότι προστατεύουμε τις τράπεζες και η Νέα Δημοκρατία ότι αυτό που λέμε δεν είναι εφαρμόσιμο. Γι' αυτό είναι απολύτως εφαρμόσιμο, αλλά δεν είναι σε αυτούς που έχουν μέχρι 300.000 ευρώ. Έρχομαι ακόμα σε σχέση με τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και τα δηληστήρια. Κοιτάξτε, τα υπερκέρδη συνολικά το 2022 ήταν 6,1 δις ευρώ. Μιλάω τώρα για ποσά μεγάλα. Οι εταιρείες υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, να σας δώσω ένα παράδειγμα, υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο προεκτίμησαν τεράστια αύξηση της χοντρικής, δεν υπήρξε τελικά, με αποτέλεσμα να βγάλουν τεράστια κέρδη στη λιανική. Αυτά τα χρήματα, ενώ νομοθετήθηκε το 90%, νομοθετήθηκε το 90% μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια, όχι για τα δηληστήρια από την κυβέρνηση, αλλά ενώ νομοθετήθηκε το 90%, έχουν εισπράξει μόνο 350 εκατομμύρια από αυτό.
δεν έχουν εισπράξει τίποτε άλλο. Χαμογελάει ο κύριος. Καλά, χαμογελάει, χαμογελάει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. 5,5 δισεκατομμύρια έχουμε εισπράξει. Καλά το. Μάμα είχα. Να το εξηγήσω απλά. Άμα είχαμε πάρει 300 εκατομμύρια. Και fake news δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Μια παύση. Δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση με ψέματα. Παύση. Αν ο ισχυρισμός είναι αληθής, δηλαδή ότι έχουμε δώσει 9 δισεκατομμύρια επιδότηση στο ρεύμα, αλλά έχουμε εισπράξει μόνο 300 εκατομμύρια. Άρα έχουμε βάλει 8-700 από εμάς, από το κράτος. Θα βγάζαμε πρωτογενές πλεώνασμα. Κοιτάξτε τι κάνει η κυβέρνηση. Για να συνεχίσω λοιπόν. Ωραία, ξανά λέω παύση για να δω το επιχείρημα. Να σας απαντήσω τι κάνει. Πρώτον, μεταφέρει χρήματα από άλλα ταμεία όπως ταμείο ανάκαμψη και δεύτερον, μπερδεύει το. Τι ταμείο ανάκαμψη τα δημοσιονομικά. Μπερδεύει. Και χάρη Νικολάκου ακούστε τι κάνει. Μπερδεύει το πλαφόν που βάζει. Το πλαφόν που είναι άλλη διαδικασία του πλαφόν που το βάζει πολύ ψηλά με άλλο αυτό που σας λέω εγώ. Εμείς ζητήσαμε κύριε Γεωργιάδη στη Βουλή το πόρισμα της ΡΑΕ και δεν μας φέρατε το πόρισμα της ΡΑΕ. Κάθε μήνα στο λογαριασμό για ένα κουτάκι που έλεγε τόσα θα πλήρωνες, τόσα πληρώνεις. Αυτά έχουν υπολογιστεί και ξέρετε 9 δισεκατομμύρια. Άμα τα είχαμε βάλει από την τσέπη μας, τα είχαμε βγάλει λίγο το γενναίο πλεόνασμα. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν. Δεν καταλαβαίνετε από κάπου αλλού τα λεφτά. Γεωργιάδη, σας ξαναλέω. Σας ξαναλέω, επειδή μάλλον δεν είστε ο Υπουργός Ενέργειας, γιατί ο Υπουργός Οικονομίας είπε 300... Υπουργός Ανάπτυξης! Ναι, αλλά δεν το ξέρετε μάλλον. Δεν το ξέρετε, δεν παίρνετε χρήματα. Ή κοροϊδεύετε τον κόσμο. Διότι δεν έχετε πάρει τα 6,1 δις. Να σας πω τη φορολόγησή τους δεν ήταν κατά. Το έβγαλε ποιος του Βεντάκη, που πάρει σήμερα στο τσακαλό του. Να κλείσω με το θέμα σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, μια που αναφέρθηκε προηγουμένως, και την ανακατανομή που χρειάζεται και στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Κοιτάξτε, το Ταμείο Ανάκαμψης μιλήσαμε για ενίκεια. Η Πορτογαλία και η Ισπανία δίνει σημαντικά ποσά για το ζήτημα αυτό. Η χώρα μας δεν δίνει. Εμείς λέμε κάντε ρυθμίσεις για το Airbnb, η κυβέρνηση δεν απαντάει. Λέει αυτό είναι άλλο θέμα, δεν κάνω ρυθμίσεις, απαντάει την μπάλα στην εξέδρα. Ποια είναι η ρύθμιση που κάνει στο Airbnb? Ποια είναι η ρύθμιση? Εγώ σας είπα, μέχρι 3 το φυσικό πρόσωπο. Πείτε στους πολίτες και εσείς ποια είναι η δική σας. Ποια είναι. Θα πούμε. Ακούω. Όταν φέρουμε τον νόμο στη Βουλή. Στην επόμενη Βουλή. Πάυση. Καμία πρόταση λοιπόν. Δεν έχετε. Θα πάρε σε εκλογές και όταν το έρθετε. Όταν έρθετε. Δεν έχετε να απαντήσετε. Μιλάμε με το χώρο εγώ σας είπα την πρότασή μου. Εσείς δεν απαντάτε. Μιλάμε με το χώρο των ιδιοκτητών ακινήτων. Αρχίσετε τώρα. Είναι το απλό πράγμα το Airbnb, όσο νομίζετε εσείς. Άρα δεν έχετε διαμορφώσει πρόταση, πάτε χωρίς πρόταση και θα σας πούμε. Σίγουρα δεν θα είναι αυτό που λέτε. Λοιπόν, κλείνω λοιπόν με κάτι σε σχέση που ακούστηκε προηγουμένως από τη συζήτηση για τον κατακαιρματισμό και κλείνω με το πολιτικό. Μια που έβαλα κάποια προγραμματικά, κλείνω με το προγραμματικό. Με το πολιτικό. Κοιτάξτε, αναφέρθηκε χαμένη ψήφος, κατακαιρματισμός και ούτω καθεξής. Είναι αλήθεια ότι σε αυτές τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θέλει κατακαιρματισμένη την αντιπολίτευση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ είναι ανάγχωμα σε αυτή τη λογική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλει έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ απέναντί της. Δεν θέλει ένα δίπολο ισχυρό στο οποίο κάθε μέρα να ελέγχεται. Θέλει μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση για να μην μπορεί αυτό οι πολίτες θα το λάβουν υπόψη στις εκλογές. Και πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές θα κυριαρχήσει η τσέπη, η πραγματικότητα του πολίτη. Τα προβλήματα που μιλάμε τώρα στον κόσμο είναι εδώ. Στο σούπερ μάρκετ πάει και οι τιμές είναι πολύ ψηλότερες. Στη βενζίνη πάει και είναι πολύ ψηλότερες. Τον Αλέξη Τσίπρα να το λέει. Γιατί είναι υποτιμητικό ένας φορέας που θα συναποφασίσετε να κοστολογήσει τα προγράμματα, ώστε ακριβώς επειδή η τσέπη θα παίξει ένα ρόλο, κοιτάξτε πολύ τώρα, καλά το λέτε, να ξέρουμε αυτά που υπόσχεται το κάθε κόμμα. Θα μπορούσα με χιούμορ αρχικά να σας απαντήσω αν και θα σας απαντήσω στην πραγματικότητα. Αλλά τον άκουσα να λέει είναι υποτιμητικό. Θα σας πω γιατί στα μάτια ενός πολίτη δεν είναι υποτιμητικό. Θα σας ότι εννοούμε το υποτιμητικό, αλλά θα σας απαντήσω στην αρχή ότι ελπίζω να πάει και η Νέα Δημοκρατία 400 εκατομμύρια ευρώ χρέη να μας πει κάποια υπηρεσία αν αυτά μπορούν να πληρωθούν ποτέ με τις μίσεις που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ή όχι. Γιατί δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Το δεύτερο, αφού σας απάντησα με αυτόν τον τρόπο, θα σας πω γιατί είναι υποτιμητικό. Διότι μια κυβέρνηση, η οποία έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, η οποία άφησε 37 δις, δεν υπήρξε προηγούμενο, αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το παραδεχτούμε. Δεν υπήρχε προηγούμενο 37 δις να αφαιθούν ένα κομμάτι για το μαξιλάρι του χρέους και ένα κομμάτι. Είναι μια τεράστια υπερφορολόγηση. Ναι, αλλά θέλω να σας πω. Μια πολύ μεγάλη. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που λέτε, σας λέω όμως. Το ίδιο κομμάτι, ναι, αλλά 37 δις. Οικονομικά είναι τακτοποιημένο. Σας λέω, άφησε τη χώρα. Οικονομικά τακτοποιημένοι. Και μου λέτε εσείς τώρα, λες και είμαστε προτάριδες και ερχόμαστε, ενώ έχει αφήσει 37 δις ευρώ στην προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, λέτε όταν καταθέτουμε τα προγράμματα να πάμε σε μια δημόσια υπηρεσία, αυτό είναι πρωτοφανές κιόλας που ακούγεται με τον τρόπο που ακούγεται, για να μετρήσουν τα προγράμματα και να σταθμίσουν. Ακούσαμε τη Νέα Δημοκρατία να λέει στην αρχή 20 δις, μετά 40 το προγράμμα, μετά 70, μετά 80, ας το καταλάβουν. 5,5 δις κοστίζει το πρόγραμμά μας. Και έχουμε συνυπολογίσει τα πάντα μέσα. Και έχουμε κάνει και τις σταθμίσεις οι οποίες έχουμε κάνει μέτρο-μέτρο. Όσο και να προσπαθεί. Και η επανακρατικοποίηση τη ΔΕΗ μέσα και τη Εθνική Τράπεζα, όλα αυτά είναι στα 5,5 δις. Είναι που πολύ λέτε ωραίο, γιατί έτσι κάνουμε και προγραμματική συζήτηση. Η ΔΕΗ τι λέμε, να αποκτήσει πάλι το management. Αυτό που έγινε με το 51 στο 34%, το 17% εν μια ανοιχτή,
που έπεσε το ποσοστό της ΔΕΗ, εγκρυπτό, μετά τη ΔΕΘ, όχι αυτή, την μονή προηγούμενη. Μονή εξαγορά των μετοχών να επανέλθει 700 εκατομμύρια. Πώς θα τα κάνετε όλα αυτά με τα 5,5 δις όλα, τα πάντα. Δεν κοστίζει περισσότερο από 500 εκατομμύρια, αυτό που σας λέω τώρα. Το συγκεκριμένο. Σας λέω επίσης ότι ταυτοχρόνως έχουμε έσοδα από τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας και των διελιστήριων. Από πού βγάζω τα 500 εκατομμύρια. Είσαι μέτοχος της ΔΕΗ και σου λέει η κυβέρνηση Τσίπρα να θέλει να αγοράσει με ρωτάτε επίσης, για τις τράπεζες. Ναι, έχουμε θέση για μια τράπεζα υπό δημόσιο έλεγχο. Έχουμε τράπεζα υπό δημόσιο έλεγχο. Να συνεννοηθούμε. Χρειάζεται δημόσιο πυλώνα στην ενέργεια. Χρειάζεται δημόσιο πυλώνα στην ενέργεια. Πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτάω. Τις θέσεις τις ξέρω πολύ καλά. Πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτάω. Ρωτάτε τώρα πού θα βρούμε τα λεφτά, κυρία Μακρύ. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Έχω δίπλα μου λοιπόν τον υπουργό της κυβέρνησης, της κυβερνήσεως που του αρέσει να λέει. Βέβαια. Έχουμε τον υπουργό λοιπόν. Ναι, έχουμε τον υπουργό. Κοιτάξτε, ο οποίος λέει. Έδωσε 53 δις ευρώ με την πανδημία. Έτσι δεν λέει. 53 δις ευρώ με την πανδημία. Έδωσε. Δίνει 10 δις ευρώ σε απευθείας αναθέσεις. Δίνει πας και κουπόνια παντού. Και λέει όταν έρχεται μια κοινωνικά δίκαιη πολιτική σε σχέση με τους φόρους και παντού. Όταν τα βάζουμε όλα αυτά, τι λέει. Πού θα βρείτε τα χρήματα. Η Νέα Δημοκρατία για την αύξηση στους μισθούς στους δημοσίους υπαλλήλους. Πού θα βρείτε τα χρήματα. Δεν μας λέει, ξέρετε τι μας είπε. Ο κ. Μητσοτάκης, ξέρετε τι μας είπε. Στην ανάπτυξη. Δεν απαντάει. Όταν τους λες πού θα βρεις την ανάπτυξη. Και κλείνω εγώ με κάτι προγραμματικό. Κλείνω με κάτι προγραμματικό. Και μετά μία φράση. Γιατί αναφέρθηκε η κυρία Μακρύ σε κάτι. Μία τοποθέτηση ο κ. Μάντζος. Κλείνω με κάτι. Και ο ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Είναι μια κομβική μα θέση, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Στα κατώτατα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την καταθέσαμε με τροπολογία τρεις φορές στη Βουλή, νομίζω, ή δύο ή τρεις. Την απέρριψαν όλες τις φορές η κυβέρνηση. Η πρόταση είναι συγκεκριμένη. Θα είχε ρίξει την τιμή της βενζίνης αυτή τη στιγμή σε πολύ σημαντικό ποσοστό κάτω. Θα είχε ρίξει, μπορώ να σας φέρω και ακριβή παραδείγματα, την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, γι' αυτό αναφερθήκατε προηγουμένως, στο πετρέλαιο, του πετρελαίου κίνησης, σε όλα θα είχε πέσει. Το έχουν κάνει 14 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Γεωργιάδη, και λέγατε πριν για χώρες. 14 χώρες το έχουν κάνει. Αρνείστε να το κάνετε, ούτε το ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Για να καταλάβετε, στη βενζίνη είναι 70 λεπτά αυτός ο σταθερός και θα έπεφτε 34 λεπτά αν πηγαίναμε κάτω κατευθείαν συν τον ΦΠΑ πάνω σε αυτό το φόρο. Λέει θα έπεφτε αρκετά περισσότερο. Αρνείται η κυβέρνηση να το κάνει. Εμείς λοιπόν δεσμευόμαστε ότι την πρώτη μέρα. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, προστασία της πρώτης κατοικίας, μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, κατευθείαν και βεβαίως το θέμα της παιδείας με τα παιδιά που τα στέλνουν στα κολέγια, και αφήνουν τα περιφερειακά τμήματα χωρίς θέσεις, αυτά θα τα λύναμε με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τα δύο από αυτά τα τρία που σας λέω, τα πρώτα σε σχέση με τους φοιτητές και με την προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, ενώ. Ακόμα και το ζήτημα, ευχαριστώ, κοιτάξτε. Κύριε και κλείνω. Του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, το κόστος που έχουν τα έξοδα είναι μικρότερα από αυτά τα έσοδα, τα υπερβάλλοντα που έχουν πάρει το 22 και το 23 μέσω των έμεσων χώρων. Πολύ σύντομη απάντηση, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη. Απευθείας αναθέσεις, το είπα και ο κύριος Μάντζος και ο κύριος Σαχαρόπουλος. Είναι ένα παραμύθι. Παραμύθι. Να εξηγήσω γιατί. Τα 8 δισεκατομμύρια που το άκουσα να κάνουν 10, 8 τα λέγανε στις προηγούμενες εκλογές, δεν ξέρω πού βγήκαν τα λάθη, α πούμε. 10, όσα λένε. Τα μισά. Είναι οι αγορές των φρεγατών και των Ραφάλ. Αυτές οι δύο αγορές που είναι περίπου 4,5 δισεκατομμύρια στο σύνολο, έγιναν με διακρατική συμφωνία, G2G. Φυσικά και δεν χωράει η έννοια του διαγωνισμού στη διακρατική συμφωνία. Δύο κράτη συμφώνησαν μία συμφωνία. Άρα τα μισά είναι έξω κατευθείαν. Τα άλλα μισά, που είναι κυρίως τα χρήματα που δόθηκαν για τις ανάγκες της πανδημίας. Πέντε δηλαδή. Τα 5 δισεκατομμύρια. Όλα περάσανε από τον έλεγχο τόσο της ΕΑΔΙΣΥ, της τότε αρχής ανεξαρτήτων συμβάσεων, αλλά μετά και από τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Ναι. Καμία σύμβαση δόθηκε ανεξέλεγκτα. Αυτό δεν ισχύει. Όλες οι συμβάσεις, δηλαδή όλα τα χρήματα που δοθήκανε, ακολουθήσαν τους κανόνες του δημοσίου λογιστικού. Τι δεν έγινε μόνο. Και στην πανδημία. Τι δεν έγινε μόνο. Κυρία Νικολάου, γιατί δεν ήταν υποψήφια. Τι δεν έγινε μόνο. Γιατί έδωσε απευθείας αναθέσεις και υπήρξε απόφαση γι' αυτό. Απαντήστε. Δεν ήθελα να διακόψω. Είχατε υποψήφια την κυρία Νικολάου, Γενική Γραμματέα Εγκληματικής Πολιτικής. Τι έγινε για να καταλάβει ο κόσμος. Όταν λέτε τη λέξη απευθείας αναθέσεις, δημιουργείται στον κόσμο την εντύπωση ότι βγάλαμε λεφτά και είπαμε πάρε Δελατόλα λεφτά, πάρε Μακρύ, πάρε Γεωργιάδη. Όχι. Και εταιρείες που δημιουργήθηκαν μια μέρα. Το μόνο που έγινε ήταν την εποχή της πανδημίας δεν διεξάγονται διαγωνισμοί. Διότι για να μπορείς να κάνεις συμβάσεις με διαγωνιστές 2-3 χρόνια. Άρα θα είχαμε πεθάνει στο ενδιάμεσο. Όμως αυτές οι συμβάσεις που δοθήκανε χωρίς διαγωνισμούς περάσανε κανονικά. Από τον έλεγχο της ενιαίας αρχής συμβάσεων τότε, της ΑΔΙΣΥ,
και περάσανε κατόπιν τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Ένα λεπτό ο κύριος Μάντζος και πάω στον κύριο Παπαστάβου. Σας φάνηκε παραμύθι αυτό που είπα πριν? Παρακαλώ, πολύ σύντομη τοποθέτηση. Μην ανοίξετε 10 μέτωπα συγκρούσεως. Είμαστε στα τελευταία λεπτά. Στοχευμένα και ελπίζω εύστοχα. Η αδυσίω ήταν αυτή όμως που παρατήρησε, κύριε Γεωργιάδη, ότι θα πρέπει να το σταματήσετε αυτό που κάνετε με τις απευθείας αναθέσεις. Το έχει βγάλει σε γνώμη της εδώ και καιρό και για το ζήτημα της πανδημίας, την υγειονομική κρίση και για το προσφυγικό μεταναστευτικό και στις φυλακές, στη σοφρονιστική πολιτική. Είναι τρία τα πεδία στα οποία οι απευθείας αναθέσεις χορεύουν. Το λέει η αδυσίω, όχι το Πασόκ. Δεν ισχύουν σήμερα οι απευθείας αναθέσεις. Πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι η απόλυτη συζήτηση αναδεικνύεται η ανάγκη για θετικές προγραμματικές δηλώσεις των κομμάτων. Η δική μας τουλάχιστον προγραμματική, το δικό μας προγραμματικό πλαίσιο είναι θετικό. Και είναι και κοινωνικά δίκαιο και αποδοτικό. Για να απαντήσω ξανά στην ερώτηση της κυρίας Μακρύ. Και κοινωνικά δίκαιο πρόγραμμα και αποδοτικό. Και στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Τη φορολογική δικαιοσύνη και την ανακατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για παράδειγμα, από πολλών που ακούστηκαν, εμείς και την κοινωνική κατοικία θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΥ να χρηματοδοτήσουμε την αναγέννησή του με 8 έως 10% από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως κάνει η γειτονική Ιταλία, πάλι από το Ταμείο και τους ευρωπαϊκούς πόρους. Και αυτό το κάνουμε με σχέδιο. Το λέω αυτό σε αντιπαραβολή, για παράδειγμα, με το πολυδιαφημισμένο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Στο οποίο, και θα έχει την ευκαιρία, νομίζω, ο κ. Γεωργιάδης, για μισό λεπτό να μου απαντήσει δύο πράγματα. Πώς θα αυξήσει τους φόρους του ιδιωτικού τομέα κατά 25%, πόσο θα κοστίσει αυτό στις επιχειρήσεις και πώς. Ναι, τους μισθούς. Δεν ήξερα κι εγώ ότι αυτό είναι φόροι. Μπορείτε να το κάνετε κι αυτό. Μπορείτε να το κάνετε κι αυτό. Άλλα κόμματα για άξονα φόρων. Δεν με ακούσατε πριν που το εξέθεσα, νομίζω. Κρίμα που μίλησα τόση ώρα. Λοιπόν, 25% λοιπόν του ιδιωτικού. 25% στου ιδιωτικού μισθού του ιδιωτικού τομέα. Με ανάπτυξη μου απαντούν όλοι οι υπουργοί. Και εγώ ρωτώ, κύριε Υπουργέ της Αναπτύξεως, κύριε πρώην Υπουργέ Αναπτύξεως, τέως Υπουργέ Αναπτύξεως, με μείον 14% στις παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις το προηγούμενο διάστημα, με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χθεσινές να μας δείχνουν ανεμικούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, εσείς πώς πιστεύετε ότι θα πετύχουμε. Ναι, βεβαίως. Πώς πιστεύετε ότι θα πετύχουμε την αύξηση την οποία έχετε προαναγγείλει και πώς κυρίως θα υποχρεώσετε τις επιχειρήσεις να το κάνουν. Και ένα δεύτερο, ερώτημα. Το διπλό από ό,τι σας παρακάλεσα και κάνετε και ερωτήσεις. Κύριε Μάντζο, σήμερα με έχετε καταστρέψει. Μετά τον κύριο Χατζηδάκη. Ειλικρινά σας το λέω. Εγώ τον συμπαθώ, μου ξανά τον κύριο Χατζηδάκη. Και εγώ τον συμπαθώ τον κύριο Μάντζο, έτερο νεκάτερο. Και κάνω κατάχρηση τη συμπάθειά σα από τη φαίνεται. Και θα κάνω κατάχρηση για μία ακόμα ερώτηση. Θα ρωτήσετε και τον κύριο Παπασταύρου μετά. Εκτός από τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Σκυλακάκη, την κυρία Σιμακοπούλου, την κυρία Ζαχαράκη, πολλά κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θέλω και ο κύριος Γεωργιάδης να έχει το δικό του δικαίωμα και τη δική του ευκαιρία να κοστολογήσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ελάτε. Πάμε λοιπόν να εξηγήσω το πρώτο που με ενδιαφέρει. Πολύ σύντομα, παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα δεν είναι θέμα νόμου. Δεν θα φέρουμε κανένα νόμο για να υποχρεώσουμε τις επιχειρήσεις να αύξουν το μισθό 25%. Με ποιον τρόπο. Πάμε λοιπόν. Φέρτε άτα. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Φέρτε κυβερνήτη το διάστημα. Ακούστε μια μαγική λέξη που δεν θα σας αρέσει για τους ιδεολογικούς λόγους, αλλά λειτουργεί και θα αρέσει σίγουρα απέναντι στον συμπαθέστο κ. Παπαστάβου. Λέγεται καπιταλισμός και δουλεύει. Ακούστε λοιπόν. Στον καπιταλισμό υπάρχει ένας θεσμός που λέει ο Άνταμ Σμιθ, ο νόμος προσφοράς και ζήτησης. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τι έλεγαν όλοι και τι μου λέγανε, βρείτε μας δουλειά. Όταν έφυγα από το Υπουργείο Ανάπτυξης 4 χρόνια μετά, τι μας λέγαν όλοι, βρείτε μας εργαζομένους. Σίγουρα το έχετε ακούσει. Κανένας δεν βρίσκει εργαζομένους. Γιατί, γιατί κινήθηκε τόσο γρήγορα η οικονομία μας που άρχισαν οι επιχειρήσεις, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, οι βιομηχανικοί εργάτες, οι οικοδομές να μην έχουν εργάτες, να μην έχουν εργαζόμενους, να μην έχουν εργατικά χέρια. Όταν έχει σε κάποιο πεδίο μεγάλη ζήτηση, στην προηγούμενη περίπτωση εργασία, προσφορά εργασίας, αλλά λίγη προσφορά, τι λέει ο νόμος του καπιταλισμού του Άνταμ Σμιθ, κύριε Μάντζο μου, μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά, αυξάνεται η αξία. Αν συνεχίσουμε με την πολιτική που ασκούμε και συνεχίσουμε να προσελκύουμε επενδύσεις με τον τρόπο και τον ρυθμό που ασκούμε, υπολογίζουμε ότι η αύξηση της αξίας της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα, της αξίας της, θα είναι όχι 25. Με μη παραγωγικές το 25 επενδύσεις. Το βάζω εγώ πολύ, το έχω βάλει εγώ. Θα είναι πολύ πάνω από 25. Κύριε και επειδή κάποιοι το θεωρούν και υπερβολή που το λέω, θα σα πω. Όταν λέγαμε στα πάνω το 19 θα μειώνουμε τον έμφυα 30,
που τώρα άξω τον κύριο Μπαρσατίδη που θέλετε να αυξήσετε κιόλα. Παρακαλώ. Μας λέγανε υπερβολικούς. Το μειώσαμε 35. Τώρα σας λέω λοιπόν, ένα σας που με βλέπετε. Εάν μας εμπιστευτείτε στις 25 Ιουνίου και έχουμε πραγματικά αυτοδύναμη κυβέρνηση, Κυριάκου Μητσοτέλη. Την πατήσατε. Και συνεχίσουμε αυτή την πολιτική προσέλκυση επενδύσεων. Στην τετραετία η αύξηση του μέσου μισθού στην Ελλάδα θα είναι περισσότερο από 25%. Χωρίς νόμο. Περισσότερο από 25. Περισσότερο. Το σημειώσουμε στην ημερομηνία που είναι. Στην ημερομηνία που είναι. Ωραία, πείτε μας και ένα ποσό κοστολόγηση προγράμματος. Και ψηφίστε και Νέα Δημοκρατία και να είναι σίγουρα αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης και να με ελέγξετε 4 χρόνια αν πέτυχα το 25. Πείτε μας και ένα ποσό που κοστολογείται αυτό εδώ το φιλιάκι. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει. Καλέσατε τον εκπρόσωπο άλλου κόμματος. Μα αφού είπε θα με ελέγξει να κρατήσουμε το βίντεο, δεν πρέπει να γίνει αυτοδύναμο ο Μητσοτάκης. Άρα θα πρέπει για να με ελέγξει να κρατήσουμε να με ψηφίζει κιόλα. Θα έχουμε λοιπόν να με ελέγξει. Πρέπει να είμαι ισχυρή αντιπολίτευση. Θα γίνουμε κυβέρνηση. Σε όλο τον ελληνικό λαό λογοδοτείτε. Με ένα τελικό σχόλιο από τον κύριο Παπασταύρου θα κλείσω. Κύριε, παρακαλώ. Θα κλείσω. Είναι 4,5, είναι 40. Παρακαλώ, κύριε Μάντζα. Αν θέλετε η συνέντευξή σας με τον κύριο Γεωργιάδη να ολοκληρωθεί, ευχαριστώ πολύ. Αυτό που ένα... είπε ο κύριος Μάντζος και που κάνει ένα... αυτό το τρίκ είναι ότι τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας συμπεριλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που έχουμε καταθέσει. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ξεπαγώσουμε την τριετία. Γι' αυτό συνδέσατε τις τριετίες και συνδέσατε με την ανεργία. Κύριε, παρακαλώ. Τα πάντα είναι όλα γνωστά. Παρακαλώ θερμά. Είστε, κύριε Παπασταύρου, οφείλω να πω ο ευγενέστερος των συνομιλητών. Και θέλω να κλείσουμε με τη δική σας τοποθέτηση. Γιατί πολλά υπόθηκαν. Καταρχήν νομίζω ότι άκουσαμε μια συζήτηση σαν να μην, κάποιοι σαν να μην έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή σαν να μην έχει χτίσει ο ένας πάνω στον άλλον όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα τα οποία βιώνει σήμερα ο εργαζόμενος, βιώνουν οι βιοπαλαιστές, μικροεπαγγελματίες και οι αγρότες. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι πραγματικά ο ένας έχει χτίσει πάνω στον άλλον. Δηλαδή ο ένας πήρε την αντιλαϊκή πολιτική του αλουνού και την συνέχισε. Και όχι μόνο αυτό, μαζί ψήφισαν ακόμα και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μια σειρά αντιλαϊκών νόμων. Το ΠΑΣΟΚ περίπου το 70% των αντιλαϊκών νόμων, ο ΣΥΡΙΖΑ περίπου το άλλο 50%. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι μιλάμε για μια κοινή στρατηγική η οποία επιβεβαιώνεται και από τις δεσμεύσεις που υπάρχουν την επόμενη μέρα. Το 50 και το 70% για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι σωστός είναι διότι περιλαμβάνει και πολλές από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και συμβάσεις της βεβαίως, χώρας οι οποίες, που είναι για τα κόμματα που υποστηρίζουν την Ευρώπη είναι υποχρεωτικό να ψηφίσουν. Οι οποίες όμως περιλαμβάνουν δεσμεύσεις που κατά τη γνώμη μας έχουν αντιλαϊκό περιεχόμενο. Σύμφωνα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, δεν περιλαμβάνει αυτός ο αριθμός τα παρόν που ψηφίστηκαν σε μια σειρά αντιλαϊκά νομοσχέδια για λόγους σκοπιμότητας, όχι για λόγους διαφωνίας μαζί τους, αλλά για λόγους τακτικής. Το παρόν και δεν περιλαμβάνει, ακόμα και μια συγκεκριμένη περίοδο της τελευταίας περίοδου που για διάφορους λόγους αυτά τα κόμματα δεν ψήφιζαν. Και οι δεσμεύσεις είναι για τα δάνεια. Λοιπόν, υπάρχουν και δεσμεύσεις. Υπάρχουν, για παράδειγμα, το ερώτημα που τέθηκε για την αύξηση του μισθού. Νομίζω το απαντάει η έκθεση της Κομισιόν, η οποία τι λέει. Λέει ότι ουσιαστικά θα μείνουν παγωμένες οι τριετίες μέχρι το 2027, εάν δεν πιαστούν συγκεκριμένοι ποσοστά ανεργίας, και που αν ξεπαγώσουν στην πραγματικότητα θα πρέπει να διαγραφούν όλη η αναδρομική της ισχύ. Αυτές είναι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και δεν γίνεται συζήτηση για το γεγονός ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι ένας κουμπαράς που πάμε και παίρνουμε λεφτά για να το χρησιμοποιήσουμε όπου θέλουμε. Έχει δεσμεύσεις. Έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό τα χρήματα. Δηλαδή δεν ισχύει ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούμε να πούμε για παράδειγμα να λύσουμε προβλήματα κοινωνικής πολιτικής. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό, αφορά συγκεκριμένους τομείς επενδύσεων που έχουν συμφέρον, συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι και προσδοκούν κέρδος. Δεν έχει νόημα κατά τη γνώμη μας η διάκριση κέρδος και υπερκέρδος, για να κάνω μια παρένθεση, γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε
το κέρδος που βγαίνει είναι στην πραγματικότητα υπερκέρδος, γιατί πατάει πάνω στο ξεζούμισμα των εργαζομένων, πατάει πάνω στις ειδικές οικονομικές ζώνες που μαζί έχουν φτιάξει σε μια σειρά χώρους δουλειάς και που οδηγούν, αν θέλετε, σε καταστάσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι ζουν άθλιες συνθήκες και που οδηγούνται πολλές φορές, όπως στον τομέα του τουρισμού, να μην πηγαίνουν να δουλέψουν, όχι γιατί δεν έχουν ανάγκη δουλειάς, αλλά γιατί δεν ξέρουμε αν τους συμφέρει. Άρα λοιπόν, απέναντι σε αυτή την κατάσταση που μαζί την έχουν οικοδομήσει και που σίγουρα η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, με οποιαδήποτε αυτοδύναμη ή με συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο κόμμα θα συνεχίζει αυτή την πολιτική και θα την εντείνει, γιατί οι δεσμεύσεις μιλάνε για κλιμάκωση αυτής της πολιτικής, ποιο είναι το ζήτημα που πρέπει να σκεφτεί ο λαός? Ας σκεφτεί δύο παραδείγματα. Και ολοκληρώστε. Ναι, θα ολοκληρώσω, αλλά επιτρέψτε μου. Χθες, επειδή μιλήσαμε για τους πληστηριασμούς, το εργατικό λαϊκό κίνημα απέτρεψε περίπου 10 πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, όπως έκανε και την περίοδο της διακυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πραγματικότητα ότι γίνανε και εκείνη την περίοδο πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και που το εργατικό λαϊκό κίνημα με την παρέμβασή του τους απέτρεψε. Λοιπόν, επίσης χτες, στο φόντο του μεγάλου εγκλήματος που έγινε στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ως αποτέλεσμα συνθήκων δουλειάς που έχουν διαμορφώσει και οι τρεις με τους νόμους τους, οι εργαζόμενοι με την πάλη τους κατάφεραν και είναι αυτή τη στιγμή μια αναπνοή στο να γίνει, το να αποκτήσει καθολικό χαρακτήρα η συλλογική σύμβαση που είχαν υπογράψει το 2017 και που και όλες οι κυβερνήσεις την κρατάγαν στα συρτάρια. Αυτός, κατά τη γνώμη μας, είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι. Και δεν αφορά μόνο την πάλη σε ένα κλάδο, δεν αφορά την πάλη μόνο σε μια επιχείρηση, σε ένα τομέα, αφορά την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα εργατικό λαϊκό κίνημα, δυνατό, πανελλαδικό, το οποίο θα βάζει εμπόδια σε αυτή την πολιτική. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα ευχαριστήσω τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον διευθυντή της εφημερίδας Ριζοσπάστης, τον κύριο Κύριλο Παπασταύρου, και τους συναδέλφους μου στον Αντένα, τους πολιτικούς μας σχολιαστές, τον εκδότη του Ποντικιού, τον Αντώνη Δελατόλα, και την Κάτια Μακρύ, που με συνεπικούρησαν απόψε το βράδυ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό ξημέρωμα.